Εντάξει, θα θέλαμε να έχουμε παίξει αυτό το κομμάτι, ας πούμε, με την Ιγυρία στην τετράδα του Μουντιάλ. Θα θέλαμε, ναι. Ή με έναν ημιτελικό Ιγυρία-Σουηδία, γιατί ο Dr. Alban ενώνει και τις δύο χώρες. Βεβαίως. Είναι καταγωγή από την Ιγυρία, Σουηδός πολίτης. Και την Ενέ Τσέρι στα VIP να χειροκροτάει. Έτσι ακριβώς. Και τον Ιγκλάι Τσέρι ενδεχομένως, τον αδερφό της, κάπου παραδίπλα. Save tonight, save tonight. Ορίστε. Είμαστε. Λοιπόν, αλλά δεν είχαμε τη χαρά να. Ναι, τι είπε τώρα. Αυτό είναι θύμηση ανάλογη, ρε παιδί μου, ότι με το που λες το όνομα, ξέρω εγώ, Μάικλ Τζάκσον βάζει δίπλα το Ζερμέιν. Δηλαδή είναι τέτοιο επίπεδο. Μετά θα πρέπει να βάλω και την πίαζα τώρα όμως. Ναι, εντάξει, προφανώς. Και μετά. Και μετά θα έχει. Θα πρέπει να αποσυρθείς για λίγο. Έτσι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ξεκινήσαμε με Dr. Alban, ξεκινήσαμε όλες αυτές τις χαρούμενες στιγμές. Σου δώσαμε τα επόμενα 5 τραγούδια, έτσι. Ναι. Ζερμέν Τζάκσον, πίαζα τώρα, σου δώσαμε Eagle-Eye Cherry, σου δώσαμε. Τι δεν σου έχουμε δώσει. Είναι για να βάλεις και στα δύο προφίλ σου να τα γεμίσεις, δηλαδή. Παναγιώτη Ρίλε. Έτσι. Ναι. Να ανεβάζεις και για τα ανήσυχα πνεύματα. Έτσι, έτσι. Και για τις χορευταρούδες φίλες μου. Έτσι. Έτσι, έτσι ακριβώς. Διότι, κυρίες και κύριοι, σήμερα με πολύ λύπη προσπαθούμε να διασκεδάσουμε ουσιαστικά τις. African people, unite! Που λέει και ο δόκτωρας. African people, unite! Ή όπως έλεγε ένας φίλος μου που τον μπέρδευε, έλεγε African people, tonight! Του λέω τι tonight! Tonight λέει το δύο. Unite, tonight! Σοβαρά τώρα. Ναι, ναι, ναι. Ήταν σαν εκείνο το γνωστό μου το συμφοιτητή μου στην Αγγλία, το Μανώλη. Mm-hmm. Ο οποίος ήταν φανατικός με. Νόμιζα θα γίνει τέλος πάντων τραγουδιστής. Mm-hmm. Είχε μια κιθάρα και έπαιζε. Είχε παίξει και σε μαγαζιά. Λοιπόν, ήταν πολύ του Βασίλη Παπακοσταντίνου, ρε παιδί μου. Εντάξει, πολύ Βασίλη. Κάθε μέρα ντρούγκου. Είχε ένα θέμα όμως. Ναι. Όταν έφτανε σε ένα συγκεκριμένο στίχο ενός συγκεκριμένου τραγουδιού, ναι. Είχε ένα θέμα. Γιατί έλεγε, σκύψε και δες το μια άγκυρα και ένα υπόσημο έχει. Ρε Μανώλη, δεν μπορεί να είναι υπόσημο, ρε Μανώλη. Όχι, είναι υπόσημο. Τι είναι το υπόσημο, ρε Μανώλη? Υπόσημο, λέει. Όχι, είναι το υπόσημο, είναι ο ύπος, είναι στη θάλασσα, είναι ξέρω, το αλογάκι της θάλασσας, τα λοιπά. Ό,τι πεις, Μανώλη. Ό,τι πεις, αγόρι μου, κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, για να μας πει ο Νικόλας ο Ζέρβας τώρα. Γεια σου, Νικόλα Ζέρβα. Τι κάνετε, παιδιά? Πολύ καλά, εσύ? Καλά κι εγώ, καλά. Λοιπόν, θα το διακόψω λίγο, γιατί πριν από μισή ώρα περίπου ήρθε ο David Blatt για λογαριασμό του Ολυμπιακού στην Αθήνα, για να γνωρίσει από κοντά του πρόεδρου του Ολυμπιακού, να δει το σπίτι που θα μείνει, να διαθετήσει γενικότερα τις τελευταίες λεπτομέρειες της προετοιμασίας. Ήταν πάρα πολύ ευδιάθετος, πολύ φιλικός με τους δημοσιογράφους, είπε είναι πολύ ωραίο που είμαι εδώ. Είχα πολλές εμπειρίες στην Ελλάδα, έζησα στο παρελθόν εδώ και έρχομαι σε ένα ιστορικό και ξεχωριστό πρόγραμμα όπως αυτό του Ολυμπιακού και πραγματικά είμαι τυχερός και υπερήφανος. Ήρθα για να δουλέψω για τον Ολυμπιακό και ανυπομονώ να ξεκινήσω. Ήταν μια πολύ εύκολη απόφαση για μένα, διότι στην Ευρώπη ήταν η πρώτη και η μοναδική, όπως αποδέχτηκε η ομάδα που μίλησα, και μόλις κατάλαβα ότι πόσο με ήθελαν, προσπάθησα και εγώ από τη μεριά μου όσο μπορώ, ούτως ώστε να συμφωνήσουμε. Είπε ότι υπάρχει μεγάλη κατανόηση, προσδοκίες και προθυμία να αναλάβω τις ευθύνες τους ώστε να συνεχίσω την καριέρα μου με μια ακόμη επιτυχημένη ομάδα. Έχω πάρει πρωταθλήματα και τίτλους, αλλά για μένα δεν είναι μόνο τα αποτελέσματα το θέμα, αλλά το τι κάνεις και πώς δουλεύεις ώστε να φτάσεις σε αυτά. Το έχει καταλάβει και ο Ολυμπιακός αυτό, και γι' αυτό το στόχο δουλεύουμε με το χτίσιμο του ρόστερ, και πιστεύω ότι η ομάδα αυτή καταλαβαίνει απόλυτα την φιλοσοφία μου, και μπορούμε να συνεργαστούμε πάρα πολύ καλά. Είπε επίσης ότι θα γίνει μόνο μια μεταγραφή ακόμα. Αστείευτηκε και λίγο λέγοντας ότι αυτά που έχουν γραφτεί δεν ισχύουν. Βέβαια δεν ξέρω αν θέλει να τριμπλάρει για να προσανατολίσει κάπου τα μέσα ενημέρωση, αν το εννοεί. Πάντως είπε ότι μετά τον Τουπάν ο Ολυμπιακός θα πάρει άλλο έναν παίχτη και θα κλείσει το ρόστερ του. Σε άκουγα πάντως το πρωί, Νίκο, όταν βγήκες να ανακοινώσεις τον Τουπάν. Τίποτα. Μόνο τις πλερέζες τις έβλεπα νοητά. Πάντως πρέπει να το πω. Γιατί? Δεν ξέρω, ο Νίκο Ζέρβας δεν ενθουσιάστηκε με Τουπάν. Όχι, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμος παίκτης ο Τουπάν. Ναι, απλά... Το ίδιο πράγμα είπαμε, Νίκο, ακριβώς και δύο τώρα. Ναι, με έπιασε λίγο απροετοίμαστο γιατί πήγαινε για κάτι άλλο. Δηλαδή πάντα ο Τουπάν ήταν στο ραντάρ του Ολυμπιακού. Ναι, αλλά ήταν χαμηλά όπως έλεγες, δεν το περιμέναμε. Ήταν πιο χαμηλά. Έναν πιο σκόρερ, έναν πιο αυτό. Εντάξει.
Αλλά πάντα ο προπονητής ξέρει καλύτερα από εμάς, έτσι δεν είναι. Οπωσδήποτε. Εμείς θα κρίνουμε από αυτά που θα δούμε στο πάρκι. Εννοείται. Λοιπόν, και επίσης αφήνω και ένα ενδεχόμενο μπλοφάρι ο Μπλατ, έτσι. Ότι ένας παίκτης 12 ακόμα θα αποκτηθεί σίγουρα, αλλά εγώ νομίζω δεν μπορεί να είναι και μια ακόμη προσθήκη. Είπε λοιπόν για τον Τουπάν ότι είναι ένα πολύ σπουδαίο project. Μπορεί να δουλέψει για να χτίσει ακόμη καλύτερη καριέρα. Θα είναι πάρα πολύ χρήσιμος και στην άμυνα και στην επίθεση και μπορεί να ανέβει στο υψηλότερο επίπεδο. Και φυσικά ρωτήθηκε για τον Βασίλη Σπανούλη, για την ανανέωσή του και για το πώς νιώθει θα τον κουτσάρει για πρώτη φορά στην καριέρα του. Είπε ότι το εξαιρετικό με αυτόν τον άνθρωπο είναι ότι με όλες τις επιτυχίες και τις ιδιαίτερες στιγμές που έχει προσφέρει παραμένει ταπεινός. Τον νοιάζει η ομάδα και η συνολική επιτυχία. Είναι ο ηγέτης μας, είναι στάρ για πολλά χρόνια και όταν μπορείς να κουτσάρεις τέτοιους βετεράνους νιώθεις σίγουρα πάρα πολύ όμορφα όμως. Ούτε ο Πριέντεζης, ούτε ο Μάντζαρης, ούτε ο Παπα-Νικολάου ενδιαφέρουν. Είναι πάρα πολύ καλοί παίχτες, γνωρίζουν τι είναι το σωστό και τι πρέπει να κάνουν για την ομάδα. Αυτά ήταν τα πρώτα λόγια του Ντέιβιντ Μπλατ, ο οποίος ξαναλέω από το χαμόγελο του, από τον τρόπο που προσέγγισε τους δημοσιογράφους, μας προειδέασε για αυτό που θα ακολουθήσουν, γιατί μιλάμε για ένα πολύ επικοινωνιακό προπονητή. Εντάξει, και τεράστια προσωπικότητα τώρα και με παραστάσεις σε όλη την Ευρώπη, στο NBA τώρα είναι ξεχωριστή περίπτωση ο Μπλατ. Είναι. Και νομίζω ότι όπως γράψω το project του Ολυμπιακού του ταιριάζει απόλυτα, γιατί πάντα θέλει να παίρνει παίχτες τέτοιου ελληνικούς, δηλαδή όχι πολύ γνωστούς που είναι έτοιμοι για το step up στην καριέρα τους. Το αν θα τα καταφέρει είναι ένα άλλο θέμα, έτσι. Και να είναι και η ομπρέλα, ας πούμε, και αν θες και επικοινωνιακά γύρω από τα ονόματα αυτά, γιατί ακριβώς λες ο Μπλατ είναι ρε φίλε. Κάτι θα ξέρει. Ναι, δηλαδή αυτά τα ονόματα, ας πούμε, με το Σφαιρόπουλο θα είχαν σηκώσει γκρίνια. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Με τον Μπλατ λες, κάτσε να δούμε τώρα, γιατί ο Μπλατ πρέπει να ξέρει. Εγώ λέω και κάτι ακόμα πιο παιδευτικό. Μακάρι να υπάρχουν άνθρωποι τόσο επικοινωνιακοί όσο ο Μπλατ, αλλά και τόσο γνώστες του αντικειμένου, που να μπορούν και όλες, ξέρεις, και στις συνεντεύξεις τύπου, αλλά και στις κατηδίαν συνεντεύξεις με τους δημοσιογράφους, που δεν χρειάζεται να είναι μία το χρόνο ή δύο το χρόνο, να μιλάνε λίγο περισσότερο για μπάσκετ. Από το στόμα σου και στους αυτοί. Και να βγαίνει προς τα βγαίνει προς τα έξω λίγα περισσότερα πράγματα για μπάσκετ από τα αγωνιστικά. Άλλο... Αυτό που είχα αναγνωρίσει εγώ στον Πασκουάλ. Αυτό ήθελα να πω. Θα έχουμε άλλο επίπεδο τώρα και με Πασκουάλ. Μπλατ θα είναι δηλαδή νομίζω και οι συνεντεύξεις τύπου ακόμα θα έχουν άλλο ζουμί. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μειώνουμε. Όχι, δεν μειώνω κανέναν. Λέω ότι. Οι προπονητές είναι εξαιρετικοί. Δεν το συζητάμε. Αλλά άλλο πράγμα οι παραστάσεις εσύ τώρα από μεγάλους οργανισμούς του εξωτερικού, όπως και να το κάνουμε. Εδώ ένα ταξίδι πάμε και πας 5 μέρες σε μια χώρα και ανοίγει το μάτι σου. Εννοώ απλός άνθρωπος, όχι ο προπονητής που έχει δουλέψει σε μεγάλες ομάδες του εξωτερικού. Κώστα, είναι απόλυτο σωστό αυτό που λες, αλλά υπάρχει και μια άλλη ειδοποιώς διαφορά. Οι ξένοι προπονητές δεν διαβάζουν. Θα ενημερωθούν πάνω κάτω, έτσι, σίγουρα. Αλλά ήδη, ας πούμε, ήξερε ότι έχουμε γράψει για τον Τίμα. Και πήγαν να το ψιλοδιαψεύσει, να το πω έτσι. Ναι. Αλλά δεν επηρεάζονται την περιέργεια ατμόσφαιρα. Στην Ελλάδα, καλώς και κακώς, ένας προπονητής πάντα έχει περίγυρο που τον επηρεάζει. Και αυτό πολλές φορές το έχουμε δει σε πολλούς Έλληνες προπονητές να τους κάνει κακό στην ψυχοσύνθεσή τους και στον τρόπο που χειρίζονται τις καταστάσεις. Και δημόσια και μη. Έτσι. Τώρα ο Μπλατ τι να φρόντει και να γράψει ο καθένας, έχει το δικό του πλάνο, έχει τη δική του το δικό τρόπο δουλειάς, αυτόν εμπιστεύεται, το ίδιο ισχύει με τον Πασκουάλ νομίζω. Ο μόνος που δεν αυτό... μπορούσε να βάλει ποτέ ο Μπλατ ήταν ο Λεμπρόν. Με όλους τους υπόλοιπους κατάφερε να επιβληθεί, να περάσει το πλάνο του, μόνος το Λεμπρόν τράκαρε. Ποιος μπορεί να το επιβληθεί? Έλατε. Αυτό είναι ακριβώς. Είναι όλα μαζί, τι μάνατζερ, προπονητής, πρόεδρος. Όλα. Μόνο τα λεφτά δεν βάζει. Τα παίρνει τα λεφτά ο Λεμπρόν. Τεράστιος. Αυτά, παιδιά, καλή κομπούλα. Ευχαριστούμε πολύ, να σε καλά. Να σας ακούσουμε, να χαλαρώσουμε, ήταν μια δύσκολη μέρα. Έγινε, να σε καλά. Καλή χαρά. Καλό βράδυ. Για χαρά. Λοιπόν, για πέ. Τι γυρίζουμε στο θέμα μας, το βασικό. Ναι. Αυτή τη στιγμή θέλω να πιστεύω ότι κάθε υγιής φίλαθλος του Ολυμπιακού νιώθει σαν να του λείπει ένα μέλος του. Ένα δεύτερο μέλος του. Τι εννοείς? Έτσι ξεχνάμε, δηλαδή τόσο γρήγορα ξεχνάμε τον Χρυσοβαλάντη, τον Σεβαστιανό, τον Χαριλόπουλο. Δηλαδή, θα ερχόμουν αμέσως μετά δηλαδή, εκεί. Δηλαδή παστελώνει γκολ στο έκτο λεπτό με το που πάει στην Κίνα και το περνάμε στον ντούκου του. Ποιο τύπου ντούκου? Έλα μωρέ τώρα, έβαλε ένα γκολ. Μα μου λες ένα μέλος. Δεν είναι ένα μέλος. Ναι ρε φίλε, ένα μέλος σήμερα. Άλλο ένα μέλος. Τι, αυτό σου πώς ένα μέλος. Δύο χέρια, τρία πόδια. Τι γίνεται εδώ? Δύο. Δύο τα χάσαμε. Αλλά... νομίζω ότι η πραγματική αξία του Εμμάνουελ Εμενίκε και το πόσο πολύ θα λείψουν τα γκολ του και η εν γέννη ηγετική του παρουσία από τον Ολυμπιακό, Κώστα, φίλες και φίλοι, αποτυπώνεται στην ανακοίνωση που έβγαλε η ομάδα για τον ίδιο. Ναι.
και η οποία λέει τα εξής. Ωραία, ίσως σαφής. Εντάξει, δηλαδή έχουμε διαβάσει και έχουμε διαβάσει ανακοινώσεις για παίχτες που φεύγουν, έτσι. Δηλαδή με τόση αγάπη, τόση ευγνωμοσύνη, τόση λατρεία, σπάνια. Δηλαδή είναι ρε παιδί μου, πώς να πω, σαν να φεύγει, σαν να χαιρετάει. Εντάξει, θου κύριε φυλακέ το στοματί μου, η Γιουβέντους των Μπουφών, δηλαδή σαν να χαιρετάει μια ομάδα, ναι, τη σημαία της. Mm-hmm. Και έμεινε μόλις ένα χρόνο. Ναι. Μου έμεινε μόλις ένα χρόνο στον Ολυμπιακό. Φαντάσου πόσο πολύ αγαπήθηκε. Mm-hmm. Ο τρελός Νιγηριανός. Μάλλον Μενίκη, σε ευχαριστούμε. Πάρα πολύ. Το γκολ στο κύπελο θα μείνει ξέχαστο, νομίζω, απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης. Πραγματικά και στην Ευρώπη εκείνο το σπουδαίο γκολ που είχες βάλει. Εξάλλου 610 λεπτά σας απολαύσαμε όλα. Τα θυμόμαστε, τα έχουμε πραγματικά εισπνεύσει ένα προς ένα. Τα έχουμε αποθηκεύσει στην ψυχή μας και θα τα θυμόμαστε για πέτα. 10 ξέχαστες συμμετοχές. Να σου πω κάτι. 2 γκολ πέτυχε νομίζω ο Ροντρίγκο Σόζα στην Πανάθα. 2 γκολ έμεινε και στο Θρύλο. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι οι σπουδαίοι άφησαν το στίγμα τους με αυτόν τον τρόπο. Τους θυμόμαστε, έφυγαν και πάνε κάπου αλλού για να λάμψουν. Έτσι. Και τους θυμόμαστε και όπως τον Ροντρίγκο Σόζα θα τον θυμόμαστε τον Εμενίκη και πόσα χρόνια μετά. Έτσι. Θα είναι από τα πρώτα ονόματα που θα έρχεται πάντα σε κάθε. Και δεν είναι τυχαίο ότι πριν λίγες μέρες σταμάτησε την μπάλα ο Ροντρίγκο Σόζα που λέγαμε. Όχι, λίγες μέρες μετά ο Εμενίκη έφυγε από την Ελλάδα. Όχι, όλα τα πράγματα συνδέονται. Τι μας κρύβουν, αυτά που μας κρύβουν, σας τα λέμε εμείς. Έτσι. Κάμερα σε σένα. Πρώτη εδώ. Λοιπόν, για το Σεμπά επίσης τα είπες πάρα πολύ ωραία. Δεν σας έκανε Σεμπά, δεν πειράζει. Δεν πειράζει που δεν σας έκανε Σεμπά. Αν δεν κάνω λάθος, αντίπαλός του στην ομάδα ήταν ο Μαρτίνς, του Ολυμπιακού ο Μαρτίνς, ο Πορτογάλος που έφυγε, που δεν πήραμε χαμπάρι ότι έφυγε. Πότε έγινε αυτό. Πότε έγινε. Τσακαμπάμ. Ναι, ναι. Λοιπόν, ο οποίος κοίταγε με δέος, με δέος τη Σεμπά φορά στο έκτο λεπτό. Βεβαίως. Έτσι. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι αν δεν έχετε δει το βίντεο, γιατί πολλοί μπορεί να διαβάσετε την είδηση, αλλά είπατε, έλα μωρέ, εντάξει μωρέ, τι έγινε. Για μπείτε να δείτε το βίντεο, για κάντε ένα πραγματικό ρεπορτάζ. Για ξοδέψτε 40 δευτερόλεπτα τη ζωή σας, αντί να δείτε τρεις κόλλους ακόμα, να πατήσετε ένα βίντεο να δείτε τον Gold Seba, για να είστε καλά ενημερωμένοι. Μιλάμε για τρομερά πράγματα, για τρομερά 1-2, Τσον Κιν Λιφάν με Τσάνκ Τσούν για Τάι. Σεμπά με το 34 σαν έλουρο ελίσσεται ανάμεσα στις γραμμές. Mm-hmm. Και ξαφνικά του γίνεται παλιά τρύπα και μπαίνει ο έλουρος ανάμεσα σε τέσσερις. Mm-hmm. Πλησιάζει τερματοφύλακα και με μαγικό σκαφτάκι μητάκι στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Δεν είναι ένα γκολ τύπου. Γιατί διάβαζα και στην περιγραφή, λέει, με προβολή από κοντά. Λέει, ποια προβολή από κοντά. Κάτι δεν σκέφτεσαι, εντάξει τώρα, θα προκαινεί εστία, αυτό θα βάλει το πόδι. Δεν νομίζω. Και... δεν νομίζω, παιδιά. Αυτό δεν λέγεται προβολή φάση, από κοντά. Φάση δουλεμένο στα γήπεδα τη Αγίας Βαρβάρας, θέλω να σου πω. Βεβαίως, βεβαίως. Στα σκληρά, στα χωμάτινα, με τα καλάζνικοφ από τα ντάτσου να σφυρίζουν γύρω-γύρω. Έτσι. Και τα σακουλάκια με τα ναρκωτικά να φεύγουν από πάνω σε αυτήν την κολλάνη. Εντάξει, ντροπή αυτά που λέω. Είναι ντροπή αυτά που λέω. Ντροπή και που τα σκέφτηκες, όχι που τα λες. Ντροπή. Λοιπόν, δεν πειράζει. Αφήστε το Σεμπά να λάψει στην Κίνα. Και όταν λάψει στην Κίνα θα επιστρέψει και αυτό στην Ευρώπη με δόξα και τιμή. Mm-hmm. Σαν τον Παουλίνιο ή δεν ξέρω κάποιον άλλον. Mm-hmm. Λοιπόν, και μετά τρεχάει. Λέγοντας για Παουλίνιο. Ναι. Λέγοντας για Παουλίνιο. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε χρόνο, έτσι. Τι θες να πει για την 11άδα, θες να μου πεις. Θέλω να σου πω για την 11άδα. Εντάξει, η 11άδα είναι θέμα μόνη της. Η 11άδα είναι μεγάλο θέμα. Η 11άδα της FIFA μας λέει πολλά πράγματα για τη FIFA. Ψήφισε ο κόσμος, νομίζω. Αυτή την 11άδα που βγήκε εδώ είναι η ψηφοφορία των φιλάθλων. Δεν το πιστεύω. Μόνο έτσι θα μπορούσε να βγει αυτή η 11άδα όμως. Με ψηφοφορία των φιλάθλων. Συγγνώμη κιόλας. Των φιλάθλων στο site της FIFA. Προφανώς ναι. Μπήκαν και ψήφισαν οι φίλοι της site της FIFA. Δεν είναι ψηφοφορία κάποιων, ας πούμε, ξέρω εγώ, φιφαίων. Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, και μόνο έτσι εξηγείται η παρουσία κάποιον από τους ανθρώπους στην 11άδα αυτή. Είσαι σίγουρος ότι έχει ψηφίσει ο κόσμος? Έτσι διαβάζω στο σχετικό άρθρο, όπως προέκυψε από την ψηφοφορία των φιλάθλων. Οκ. Okay. Τέλος πάντων, ας πούμε, έτσι αλλιώς μιλάμε για τρομερό σουρεαλισμό. Οπότε πάμε. Λοιπόν, για όσους τυχόν δεν την έχετε δει, λοιπόν, ακούστε και φρίξτε. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, τερματοφύλακας ο Γιωρίς. Οκ. Okay. Εντάξει, παιδιά, οκ. Για να το αφήσουμε τώρα μια βλακεία που έκανε στο 4-1 να του χαλάσει την εικόνα. Ήταν εξαιρετικό όλο το τουρνουά. Ναι. Δεξιμπάκο Τρίπιερ. Σε ακούσανε αυτοί που έλεγες θες, ναι. Πιστέψανε, μπήκαν, ψηφίσανε. Μπράβο τους και μπράβο σου. Οκ. Okay. Εγώ στηρίζω Τρίπιερ. Μπορεί να κάπου να είναι στεναχωρημένος ο Βερσάλικο για παράδειγμα. Μπορεί. Και αν είναι στεναχωρημένος θα έχει και άδικο.
Όχι, αλλά ήταν πολύ καλός ο Τρίπιερ. Και ο Μπερσάρικο ήταν πολύ καλός. Και να σου πω και κάτι. Ναι. Ο Μπερσάρικο πήγε τελικό. Και ο άλλος πήγε με τελικό. Και έκανε και όλα τα στημένα. Δεν πήρε. Και βάλε και γκολ. Δεν πήρε ούτε τρίτη θέση ο άλλος. Έκανε όλα τα στημένα και βάλε και γκολ. Ναι. Βασάλικο έβγαλε και την assist εκεί. Εντάξει, ρε Βασάλικο είναι καλύτερο παίκτη τώρα, δεν το συζητάμε. Okay. Αλλά οκ, okay. Δεν λες ότι. Πόρε φίλε, όχι. Δηλαδή τι είναι αυτό εδώ πέρα. Όχι, δεν λες τι είναι αυτό. Ρε. Σε λίγο έρχεται ναι, αυτό. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε στο κέντρο τη άμυνα. Ραφαέλ Βαράν. Δικαίω θα έλεγα εγώ Βαράν. Όχι. Ναι. Οκ. Δίπλα του όμω. Αν πρέπει να είναι ένα από την αμυντική τετράδα τη Γαλλία, ναι. Να το πούμε έτσι, είναι ο Βαράν. Ναι. Δίπλα του όμω. Δίπλα του όμω ο Κορφέο. Ο Κορφέο. Ο μεγάλο Κορφέο, κυρίε και κύριοι, Ντέιαν Λόβραν. Ναι. Δεν νομίζω. Να σου πω κάτι και να με συγχωρήσει Θεό για αυτό που θα πω. Εγώ το Βίντα θα βάζα εδώ και όχι το Λόβραν. Τώρα, αν μέτρησαν τα όσα είπε, το παραλήρημά του, τα βιντεάκια του και οτιδήποτε, εγώ θεωρώ σαν παιχνίδι ο Βίντα να καλύτερο του Λόβραν. Συμφωνώ, αλλά και πάλι νομίζω μπορώ να βρω. Αρκετούς στόπερ που έπαιξαν καλύτερα. Από την άλλη, αν πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε όλη την 11 από τις 4 πρώτες ομάδες, πάω πάσα. Μα δεν είναι ούτε έτσι όμως. Δεν είναι, όχι. Διότι δεν είναι ούτε έτσι. Δεν είναι. Θα το δείτε παρακάτω. Και αν λοιπόν πάμε και ανοιγόμαστε στην οκτάδα, τότε συγγνώμη, μπορούμε να πάρουμε και άλλους παίκτες. Άμα είναι έτσι. Ποιο θα βάζει όμως εδώ πέρα. Ξέρω, εγώ θα βάλω το Κοδίν. Μπορώ να βάλω ποιον θέλω. Με αυτή τη λογική. Ναι. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Ναι. Okay. Αν είναι λογική, παιδιά, παίζουμε από τις ομάδες του ημιτελικού γιατί δώσαμε περισσότερα παιχνίδια, έχουμε μεγαλύτερο δείγμα και είχαν μια μεγαλύτερη επιτυχία. Οκ, okay, το καταλαβαίνω. Mm. Αλλά όπως θα δείτε παρακάτω, δεν είναι έτσι. Ναι. Εύνης. Ναι. Γι' αυτό λέμε ότι είναι περίεργα τα πράγματα. Πάντως, τον πήρε του Λόβρεν και πόσο καλός είμαι και ναι, πόσο ναι, γαμάτος ναι, ναι. Είμαι και δείτε με τι καλός είμαι και δεν καταλαβαίνω αυτό και είμαι από τους καλύτερους του κόσμου, πιες τόπο. Δηλαδή, με την τακτική της αυθυποβολής επηρέασε πάρα πολύ κόσμο ο Λόβρεν και τον έβαλαν εδώ πέρα ως κορφαίο. Αριστερά. Ναι, ποιος παβάρε, παιδιά, σοβαρευτείτε. Ναι, ναι. Αριστερά. Ο Άσλι Γιάνγκ. Αριστερά, κυρίες και κύριοι, ο κορυφαίος fullback της εποχής μας, θα λέγαμε. Τι έτσι. Ακούμε, ρε, φίλε, ο κορυφαίος, μόνιμο και αναντικατάστατο στέλεχος της και της Εθνικής Αγγλίας. Ένας παίκτης που έχει αφήσει ανεξίτηλο το σημάδι του στην αριστερή πλευρά. Ένας παίκτης από ο ίδιος ο Ρομπέρτο Κάρλος, έχρισος διάδοχό του, μην ξεχνάμε. Βεβαίως εδώ τι για πολλά ακούμε, χρόνια. Ρε, φίλε, τι τραβάμε, εντάξει, τι πραγματικά γίνεται. Τι τραβάμε. Πραγματικά τι τραβάμε. Πραγματικά κλείστε το ρημάδι. Ρε, εσείς κλείστε την ψηφοφορία. Κλείστε την. Δηλαδή, άμα σε αυτή τη ψηφοφορία θα να μπαίνω, ξέρω εγώ, δηλαδή, αν είναι ο κόσμος όντως να μπαίνουν μαζικά οι Άγγλοι, εντάξει, μπορούν να μπουν μαζικά, ξέρω εγώ, και οι Κολομβιανοί και να βάλουν όποιους σου βάλουν το Γέρι Μίνα, να βάλουν, ξέρω εγώ, όποιους σου το Φαλκάο κτλ. Τι λογική ακριβώς είναι αυτή. Λοιπόν, στον άξονα, σε σύστημα 4-2-3-1 έχει βγει ναι. Η εντεκάδα. Οκ, okay, υπάρχει ο Μόντριτς. Ναι. Το περνάμε αυτό. Προφανώς. Πολύ τα λογικό. Ποιος στέκεται δίπλα του στο 4-2-3-1. Ρε φίλε, ο Παουλίνιο, ρε φίλε. Ρε φίλε, δεν έβαλε το μάτο, ρε φίλε. Έβαλε το Παουλίνιο, ρε φίλε. Είμαι πολλά στεναχωρημένος. Okay, ο ναι, Παουλίνιο. Τι κάνεις εδώ, ρε Παουλίνιο. Λέω πραγματικά, τι κάνεις εδώ. Ρε Παουλίνιο, από μόνος δεν πρέπει να μπεις μέσα και να βγάλεις τον εαυτό σου, να εξαιρέσεις τον εαυτό σου από αυτή την εντεκάδα. Δηλαδή, δεν έκανε κακό τουρνουά προς Θεού. Όχι. Αλλά στους κορφαίους. Αλλά έπρεπε να μπεις απλώς και να πεις παιδιά, όπα κάπου. Στους κορφαίους. Όπα κάπου, παιδιά. Να σας πω και ένα μυστικό. Ναι. Δεν είναι ο Εμπαπέ στην εντεκάδα. Είναι ο Παουλίνιο και δεν είναι. Συγγνώμη, ο Εμπαπέ, λέω. Δεν είναι ο Καντέ. Δεν είναι ο Καντέ, ναι, ναι. Δηλαδή, όχι γελάει το σκυλί, δεν. Γελάει το σκυλί, το γατί και ο κροκόδιλος μαζί. Δηλαδή, είναι εδώ ο Παουλίνιο και δεν είναι ο Καντέ. Βεβαίως. Βεβαίως και δεν είναι. Και σου λέει ένα αμυντικός. Ένα ναι, αμυντικός ναι. Αφοράει. Ποιο θέλουμε, τον κορφαίο. Βέβαια. Ποιο θα βάλουμε τώρα. Τον κορφαίο θέλουμε. Εντάξει. Κλαίει με λιγμούς ο Καντέ, κλαίει ο Μπρόζοβιτς, κλαίει ένα σωρό κόσμος. Κλαίει. Ένα σωρό κόσμος κλαίει, παιδιά. Μπράβο. Κλαίει ο Χέντερσον. Συγγνώμη, δεν θα το πω. Από τη συγκίνηση που έπαιξε, κλαίει ο Χέντερσον. Κοίτα με τη λογική αυτή, θα μπορούσε να ο Χέντερσον εδώ. Sorry κιόλας δηλαδή. Ναι. Με τη λογική αυτή. Έχουμε δελτίο. Θα έχουμε λογικά. Λοιπόν, σας κρατάμε τις υπόλοιπες 4 θέσεις εντεκάδας για την επιστροφή. Ερχόμαστε σε λίγο. Κύριε Σιγέρη, καλησπέρα σε όλους και όλες. Χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στον Sport FM 94,6. Ακούω την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12 και σήμερα. Ο Παναγιώτης Ρήλος είναι στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Ο Σταύρος Χονδροθύμης, οργάνωση και επιμέλεια παραγωγής. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5.
τα τηλέφωνα για μετά τις 12 και μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς από το κινητό σας τηλέφωνο γράφοντας Super, αφήνοντας ένα διάστημα, το πληκτρολογώντας το μήνυμά σας και στενοντάς το στο 19619 με χρέωση 0,31 ευρώ ανά μήνυμα. Ιντερνετικά μπαίνετε στο sportfm.gr, κλικάρετε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας εκεί που λέει Sportfm 94,6 live, ανοίγει ο media player μαζί του μια φόρμα, μπαίνετε, γράφετε, στέλνετε στο ράμα για 05@yahoo.gr, στέλνετε τα email σας οποτεδήποτε θέλετε. fightclub2.0 στο Facebook για την επίσημη σελίδα της εκπομπής, ακριβώς το ίδιο πράγμα σε Google Play Store ή App Store για να κατεβάσετε το Fight Clubικό application. Κώστας Μαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης βρίσκονται στα μικρόφωνα και συνεχίζουμε με την περίφημη κορφαία εντεκάδα. Είχαμε μέχρι τώρα Τέρμα Γιορίση δεξιά, ο Τρίπιερ αριστερά, ο Γιάνγκ στο κέντρο της άμυνας, Βαράν και Λόβρεν. Ναι. Και ήμασταν στα δύο κεντρικά χαφ που είναι ο Μόντριτς με τον Παουλίνιο. Με λίγα λόγια, απολύτως σίγουρες επιλογές μέχρι εδώ είναι ο Βαράν και ο Μόντριτς. Δηλαδή, σίγουρα σωστή είναι 2 στους 7 μέχρι εδώ, συμφωνούμε. Όχι, ο Γιορίς. Α, εντάξει. Όχι αδιαμφισβήτητα. Ναι. Να σου το πω έτσι. Ποιο θα βάζει δηλαδή, Κουρτουά. Κουρτουά είναι μια καλή περίπτωση. Σούμπατς έχασε στο τελικό. Ναι. Ό,τι θες, εντάξει. Εγώ Νάβας θα βάζα. Εγώ νομίζω ότι. Τρία παιχνίδια. Αυτό είναι το θέμα. Στα τρία παιχνίδια ήταν πολύ καλό, αλλά είναι τρία παιχνίδια. Αλήθεια. Αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, πάμε και μπροστά. Πάμε μπροστά. Λοιπόν, πάμε στην τριάδα πίσω από τον επιθετικό. Λοιπόν, δεξιά έχουμε τον Αζάρ. Πολύ ωραία. Πολύ καλά. Πολύ ωραία. Πίσω από τον επιθετικό έχουμε τον Γκριεσμάν. Δεν τρελαθήκαμε κιόλας. Όχι, δεν τρελαθήκαμε. Δεν τρελαθήκαμε. Δεν τρελαθήκαμε. Ας πούμε ότι ο επιθετικός μπροστά από τον Γκριεσμάν είναι ο Εμπαπέ. Ωραία. Εγώ λέω ωραία. Ο Εμπαπέ σίγουρα. Ναι. Ο Εμπαπέ σίγουρα. Για τον Γκριεσμάν ναι. Αναρωτιόμαστε. Ναι. Θα μπορούσε να υπάρχουν και άλλες επιλογές εδώ. Ναι. Αλλά έχει μείνει μια θέση. Έχει μείνει μια θέση. Αυτή, ας πούμε, του έξω αριστερά. Mm. Για να σκεφτούμε, λοιπόν. Και είναι, δεν είναι τυχαίο ότι είναι του έξω αριστερά, γιατί είναι κοντά στην πόρτα. Ώστε αν κάποιος πέσει, να μπορέσει να μην χτυπήσει, να βγει από την πύλη και να αρχίσει να κατρακυλάει στο δρόμο. Ναι. Και λες τώρα, ποιος να είναι εδώ τώρα, έξω αριστερά, ξέρω εγώ. Κορφέως. Ξέρω ποιος Κορφέως. Ποιος Κορφέως να είναι. Κανάς Πέρισιτς θα είναι, κανάς ποιος να είναι. Αν πάμε πιο πριν, άβαλα κανένα Κουτίνιο, αν πηγαίνουμε από τους πιο πριν, ίσως όχι. Ο Γκριεσμάν όχι, είναι πίσω με επιθετικό δύσκολα. Μα του Ιντί σιγά με τον βάζαν εκεί πέρα. Τον Ντεμπρό είναι, ξέρω εγώ, να βάλανε. Κάπου εκεί θα παίζουμε. Ναι. Κάπου εκεί θα παίζουμε. Λογικά. Θα μπορούσε να πει κάποιος ενδεχομένως εγώ ότι θα μπορούσαμε να έχουμε βάλει, ξέρω εγώ, τον Εμπαπέ από τη μία άκρη ή τον Γκριεσμάν και να έχουμε βάλει στην κορυφή ο Χάρι Κέιν. Ναι, θα μπορούσα. Αλλά δεν έγινε αυτό. Γιατί δεν έγινε αυτό? Γιατί έπρεπε να χωρέσει την 11 ο άνθρωπος που λείπει. Έτσι. Έπρεπε να χωρέσουμε στην 11 όλους τους χορηγούς. Βεβαίως. Παιδιά, και να χωρέσουμε στην 11 όλους τους χορηγούς, ποιον βάζουμε αριστερά? Τον Κορφέο. Τι να κάνουμε, εμείς αυτός το παρά έκανε. Ο Νεϊμάρο Τζούνιορ και εσύ κύριε είναι στην κορυφαία δεκάδα. Εντάξει, εσύ. Κορφέος. Παιδιά, Κορφέος. Κάτι τέτοιο διαβάζεις και δεν θες να ξαναδιαβάσεις εντεκάδες. Ναι. Ή δεν θες να ξαναδείς εντεκάδες που τις έχει βγάλει, ξέρω εγώ, η FIFA ή ο κόσμος ή δεν ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο. Πραγματικά. Λοιπόν, για να φύγουμε αυτή τη χαζομάρα, θες να πούμε κάτι πάρα πολύ ωραίο για το Μουντιάλ? Ναι. Δύο πραγματάκια ακόμα. Καλά, τώρα είναι σε εξέλιξη ψηφοφορία. Να πούμε, τώρα είναι σε εξέλιξη μια ωραία ψηφοφορία για το καλύτερο γκολ. Ναι. Αυτή είναι μια ωραία ψηφοφορία, ψηφίσει ο κόσμος. Το καλύτερο γκολ του τουρνουά. Είναι το γκολ που βάλει ο Νέιμαρ. Από τα δύο μέτρα. Πρώτη εδώ. Ήταν υπέροχο γκολ. Αυτό ήταν εύκολο. Αυτό είναι, ναι. Αλλά ο τρόπος που βάλει το πόδι του, ναι, θυμίζει στεκιά σε τελικό αγώνα σνούκερ, πρωταθλήματος σνούκερ, που δίνει την νίκη. Δηλαδή ήταν τόσο καλοζυγισμένη με το πόδι. Και τι πάνε που το βάλα από κοντά? Γιατί το θέμα είναι ότι ήταν εκεί. Πώς βρέθηκε εκεί? Ναι, τυχαίο ότι βρέθηκε. Γυρίστε λίγο τη φάση από την αρχή και δείτε. Ποιος ξεκινάει τη φάση? Πώς του κάνουν τα screen για να βγει και να έρθει μπροστά στο τέρμα στο ένα μέτρο. Κορφέος. Λοιπόν. Για να πούμε κάτι πραγματικά ωραίο για το Μουντιάλ. Λοιπόν,
Χθες, όπως ξέρουμε, οι Κροάτες, οι δευτεραθλητές κόσμου, γύρισαν στην Κροατία. Ναι. Τους υποδέχτηκαν εκεί. Ο κόσμος υποδέχτηκε ενθουσιασμένος. Όλα τα υπόλοιπα. Σήμερα λοιπόν έγραψαν και δημοσίευσαν όλοι μαζί. Πριν το πεις, επειδή το έχω ψάξει όλη μέρα, ενδέχεται να είναι μούφα. Ενδέχεται να είναι μούφα. Έχω κάνει μια μικρή έρευνα το απόγευμα που βγήκε. Ναι. Και είναι το πιο πιθανό να είναι μούφα, να έχει γραφτεί από κάποιον Κροάτη, ο οποίος γράφει και ο στέλος ότι αυτό, ας πούμε, είναι προϊόν φαντασίας, αλλά το πήραν όλοι και το αναπαρήγαγαν. Ναι. Όλη ιστορία. Ναι. Κάνω έναν έλεγχο, αλλά κατά πάσα πιθανότητα είναι μούφα. Πολύ καλά κάνεις. Αν το κάνεις, πολύ καλά το κάνεις. Ναι. Το λέω γιατί και εγώ έχω γράψει κάτι για αύριο για αυτό το. Γιατί μου έκανε τρομερά καλή εντύπωση, αλλά το έχω φυλάξει μέχρι να το επιβεβαιώσω. Για όσους δεν έχετε δει, είναι αυτή η ιστορία με την επιστολή που έγραψαν προπονητές και παίκτες Εθνικής Κροατίας, οι οποίοι σύμφωνα με την επιστολή αυτή δορίζουν όλα τα έσοδα, ναι, τα έσοδα που έβγαλε η Κροατία από την οργάνωση που αγγίζουν τα 25 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τόσα γράφονται, σε παιδιά τα οποία, σε ιδρύματα με παιδιά και παιδιά τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα να πάνε διακοπές κλπ. Έχεις δίκιο για τον απλούστατο λόγο ότι, εκτός αν υπάρχει κάτι άλλο, λέγεται ότι αυτό έχει δημοσιευτεί στη σελίδα του Ζλάτκο Ντάλιτς, του προπονητή της Εθνικής Κροατίας. Στη σελίδα του Ζλάτκο Ντάλιτς που μπήκα τώρα, στην facebookική του σελίδα, έχει να υπάρξει δημοσίευση από τις 31 Μαρτίου. Ναι. Είστε φίλοι? Μήπως δεν τη βλέπεις, άμα δεν είστε φίλοι? Όχι, φίλοι δεν είμαστε. Ζλάτκο Ντάλιτς είναι αλήθεια. Άμα δεν είστε φίλοι, μήπως. Λέω τώρα ένα πρόχειρο τώρα. Μήπως κοινοποιεί για τους φίλους του. Τέλος πάντων, σου λέω. Δεν το λέω τότε. Ναι. Δεν το λέω. Δεν το λέω. Εάν. Εάν έχεις αυτή τη βάση υποψία, δεν το λέω. Ναι. Μακάρι να ισχύει ωστόσο. Ναι. Οπωσδήποτε μακάρι να ισχύει. Θα ήταν ωραίο να ισχύει. Ναι. Είναι αλήθεια. Θα πούμε κάτι άλλο για το Μουντιάλ. Ας το είχα. Άλλη μία έτσι μικρή αναφορά ήθελα να κάνουμε. Πριν πάει η Γαλλία στη Ρωσία, είχαν ρωτηθεί κάποιοι ποδοσφαιριστές, όπως συνήθως συμβαίνει, τι θα κάνετε αν κατακτήσετε το παγκόσμιο κύπελλο. Ναι. Ωραία. Κάποιοι δεν ήταν ιδιαίτερα πρωτότυποι. Δηλαδή ο Ζηρού, ας πούμε, είχε πει: αν το πάρουμε, θα ξύρω στο κεφάλι μου. Okay. Βέβαια για τον Ζηρού, όλοι ξέρουμε τι είναι το μαλλί του. Είναι μεγάλη θυσία. Είναι πολύ μεγάλη, ναι, θυσία για τον Ζηρού, είναι η αλήθεια. Okay, το καταλαβαίνουμε. Ο Φεκίρ επίσης είπε το ίδιο πράγμα: κερδίσουμε να ξύρω στο κεφάλι μου, ναι, δεν θα μας κάνει σε καμία διαφορά. Ναι. Είναι η αλήθεια. Ο Λεμάρ είχε πει: επειδή το συνήκει, θα βάψω τα μαλλιά μου. Τι λες, αλήθεια. Αλήθεια. Πρώτα θα κάνεις τέτοιο πράγμα. Ναι, τέτοια θυσία, ρε παιδί. Δηλαδή. Άφωνοι μένουμε. Ναι. Ο Ραμί, ας πούμε, είχε πει: θα προκαλέσω τον Ντεντήρι Νέρ που είναι αθλητής τζούντο και το έκανε ήδη. Ο Ραμί, ξέρεις, όταν δεν παίζεις καθόλου και είσαι στον πάγκο, έχεις όλη την ενέργεια για να κάνεις πολλά πράγματα. Να τρέξεις, να πάρεις πρώτο στο κύπελο, να βγάλεις καλύτερες φωτογραφίες, να πας να παίξεις με ένα αθλητή τζούντο. Μια χαρά είσαι, αντιγραμμή. Μια χαρά είσαι. Λοιπόν, ο Τολισσό είχε πει ότι αν το κερδίσουμε θα κάνω τατουάζ το τρόπο στο μπράτσο μου. Οκ. Okay. Να μια κάτι. Χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα σε κάτι πιο. Είσαι μόνος στους Γάλλους. Ναι. Γιατί και ο Ράκετς είπε θα κάνω τώρα στο κούτελο. Στο κούτελο, ναι. Αλλά ναι, πρέπει να ρωτήσω την κυρά μου πρώτα. Ναι. Ναι. Γι' αυτό ίσως να σερνόταν σε αυτό το τελικό. Λέει, αμάρα, τι θα κάνουμε τώρα, παντόφλα, κυρά. Λοιπόν. Ναι. Δύο είπανε πιο ενδιαφέροντα πράγματα και σε αυτούς θέλω να σταθούμε. Ο Ματουιντή είπε ότι εάν το κερδίσουμε θα κάνω το Παρίσι-Τωρίνο που είναι 776 χιλιόμετρα απόσταση με το ποδήλατο, το οποίο θυμίζει τα Μαρότσα. Δύσκολο. Είναι δύσκολο, εγώ τον πιστεύω το Ματουιντή. Και πιστεύω ότι άμα το πήγε στον Καντέ, το οποίο Καντέ δεν είναι τίποτα, θα σε ακολουθώ εγώ με τα πόδια. Θα πηγαίνω εγώ μπροστά να με ακολουθήσει. Μπράβο. Ναι. Και αγαπημένε Ματουιντή, ο Ρότσα που δεν το έκανε το τάμα, θυμάσαι ποια ήταν η μοίρα του μετά. Θυμάσαι ποια ήταν η μοίρα του μετά. Έφυγε πριν Αλέκτορα λύσει τρεις. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Ναι. Λοιπόν. Και φτάνω τώρα στο πιο κουλό. Λοιπόν, και εδώ θέλω τη βοήθειά σου και, ναι, τη βοήθειά σας, φίλες και, ναι, φίλοι. Ο Ούγκο Ολιορίς, λοιπόν, ρωτήθηκε τι θα κάνεις εάν η Γαλλία πάρει το παγκόσμιο κύπελλο. Και απάντησε: εάν το πάρουμε, θα κάνω tour στα μπαρ της Νίκαιας. Μάστε. Μιλάμε για Thug Life επιπέδου, έτσι.
Εσύ, και αυτό είναι, ας πούμε, τώρα, με το ποδήλατο άλλος να πάει Παρίσι ή τέτοιο. Μα δηλαδή, τι είναι αυτό, τι είναι αυτά κάνω tour στα μπαρ της Νίκαιας. Είναι σαν να ρωτάγα, ξέρω εγώ, τον Νικοπολίδη τι θα κάνεις και να πει, άμα κρατήσω θα πάω στη Μύκονο. Ναι. Μήπως έχουν κόντρα και δεν μπορεί να πάει κανονικά στα μπαρ της Νίκαιας. Δεν το ξέρω. Μήπως, ξέρω εγώ, ήταν σαν να λέγει ο Νικοπολίδης, θα πάω να πιω, ας πούμε, μπύρες στους αμπελόκηπους. Αν είναι λίγο, λες, καθαζητούμενος εκεί, να έχει κανένα τράβημα από γι' αυτό φαλιά. Το λέω, μήπως γι' αυτό το είπε. Ναι, αλλά ναι, σου λέει, άμα τον κερδίσει, θα μοιρώ, με πεις αν πειράξει. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να σου πω, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ότι η επιστολή είναι μάλλον αληθινή. Ναι. Εγώ επιμένω. Και είναι σε μια σελίδα, βέβαια, που έχει το. Είναι σε μια σελίδα, ναι. Αυτό είναι το θέμα. Ναι, είναι σε μια σελίδα που δεν ξέρω, δεν γνωρίζω κρατικά και δεν μπορώ να κάνω αυτή τη στιγμή αυτό το ψάξιμο. Ναι. Εάν είναι η επίσημη σελίδα της Ελληνικής Κροατίας. Ναι. Λοιπόν, οπότε ας το αφήσουμε. Ας το αφήσουμε για λίγο. Επειδή νωρίτερα που το ψάχνα, είδα, ναι, και στο Facebook την καλή συνάδελφα από την Καθημερινή, την Νίνα Τηγιάνναρου, η οποία έγραφε ότι δεν είναι αυθεντική. Ναι. Η οποία την εμπιστεύομαι απόλυτα, διότι είναι πολύ τσακάλι στη δουλειά της. Και μετά ψάχνοντας και κάνοντας και διασταύρωση, πιθανότατα δεν είναι αυθεντική. Okay, ωραία, ωραία. Τελειώνει. Ωραία. Τελειώνει το θέμα και το αφήνουμε εδώ. Μένοντας όμως τους Γάλλους, σε μια άσχετη με το Μουντιάλ είδηση, ναι, θέλω να πω, δεν ξέρω αν διάβασε σήμερα δηλώσεις Μακελελέ στο Φως. Τις διάβασα, ναι. Άρα, Αμπράμοβιτς, τι μας έκανε. Ο μεγάλος Κλοντ Μακελελέ, κυρίες και κύριοι, από κάποιο 2007 είχε συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό. Έπαιζε στην Τζέλσι τότε. Είχε συμφωνήσει να έρθει. Και δεν τον άφησε ο Αμπράμοβιτς να φύγει. Ενώ ο ίδιος είχε βρει με τον Ολυμπιακό, είχα μιλήσει με τον Λεμονή κτλ. Τι κρίμα, λέω εγώ. Είναι πολύ κρίμα. Όταν μιλάμε τώρα Κλοντ Μακελελέ, εντάξει, μιλάμε για την εποχή του, για τα καλά του, μέσα στους τρεις κορυφαίους αμυντικούς χαφ του κόσμου. Ναι. Δεν τους συζητάμε τώρα. Βεβαίως ήταν 34 τότε, αλλά ο Μακελελέ 34 ήταν φάση Ρονάλντο. Θυμίζω ότι ο Μακελελέ έπαιξε μέχρι τα 38 του. Ο Μακελελέ, αν θυμάμαι καλά, έφυγε το 8 από την Τζέλσι και πήγε στην Παρί, στην οποία έκατσε μια τριετία. Δηλαδή μέχρι τα 37 του, και έπαιζε, ήταν βασικό, έπαιζε 40 παιχνίδια το χρόνο. Ναι. Μέχρι τα 37 του. Γιατί ήταν, πώς το λένε, πλεμονάτος. Πλεμονάτος, και όπως έχουμε ξαναπεί, μου έχουν αποκαλύψει οι φανατικοί φίλοι της Τσέλσι σε ένα, ναι, ταξίδι στο Λονδίνο, επωνομαζόμενος και Tripod. Ναι. Tripod. Βεβαίως. Ναι. Θα έλεγε κάποιος, είχε καλή γωνία στήριξης ενδεχομένως. Σωστό. Έβγαζε πολύ σταθερές φωτογραφίες στον τρίποδο πάνω. Δεν ξέρω τι εννοούσα. Έχω αυτή τη στιγμή την πληροφορία ότι το Νάσος Blog γράφει ότι η επιστολή είναι αυθεντική. Κώστα, νομίζω πρέπει να τη διαβάσουμε. Είμαστε. Δεν καταλαβαίνω τη δυσπιστία σου. Δεν έχω καμία δυσπιστία. Δεν καταλαβαίνω τώρα αυτό τώρα που κάνεις. Δεν καταλαβαίνω αυτή την αντίδρασή σου. Δηλαδή. Δεν έχω καμία αντίδραση. Δηλαδή, τι άλλη χρειά. Δέος. Τι άλλη χρειά να έχω με αποδείξεων. Δέος. Η αντίδρασή μου υποδηλώνει δέος. Έτσι. Τίποτα άλλο. Έτσι. Μιλάς ωραία και όμορφα. Λοιπόν. Τέλος πάντων, τώρα πέρα από όλα αυτά, λοιπόν, ήθελα έτσι να κάνουμε και μια μικρή κουβεντούλα. Δεν ξέρω αν έτυχε να δεις. Εντάξει, και πάντα για Ραμί, συγγνώμη, το αναφέρει ένας φίλος και το θυμάμαι. Για την Πάμελα. Πάντα όταν μιλάμε για το Ραμί και οτιδήποτε άλλο, πάντα πρέπει να του δίνουμε ένα τεράστιο respect. Διότι από όλους, ας πούμε, από όλους τους ανθρώπους του κόσμου είναι αυτός ο οποίος τραγανάει την Πάμελα Άντερσον. Να. Μεγάλη, ναι. Όχι στην πρώτη νιώτη, αλλά είναι η Πάμελα Άντερσον. Είναι η Πάμελα. Και είναι ο Ραμί. Επίσης, δηλαδή είναι μόνο την Πάμελα. Τώρα που το πες, ακούγεται πραγματικά ολοκληρωμένο. Ναι, γιατί δεν είναι ότι είναι αυτή απλά η Πάμελα, είναι και αυτός ο Ραμί. Ναι. Πού βρέθηκαν αυτοί? Δεν ξέρω. Δηλαδή τώρα αλήθεια. Δεν ξέρω εσύ που βρέθηκαν. Αλλά μπράβο του Ραμί. Τι να πω δηλαδή. Πώς αχάρος ο Ραμί, πώς γυπαέτησε με Πάμελα ο Ραμί. Δηλαδή, θέλω να πω. Δεν ξέρω. Κανα τουρ, συνομένες. Ποιος ξέρει τώρα. Ποιος ξέρει, πραγματικά δεν μας έχουν δώσει λεπτομέρειες. Ναι. Θα έπρεπε ωστόσο. Συγγνώμη. Θα έπρεπε ωστόσο. Του πώς γνωρίστηκαν. Κάπου θα έχουν μιλήσει. Εσύ δεν μπορεί, απλά θα μας έχει διαφύγει εμάς. Ναι. Λοιπόν, αυτή τη συμφωνία Real και Chelsea για Courtois τώρα, για να προχωρήσουμε. Ναι. Γιατί δεν την πιστεύει κανένας? Όχι, εγώ την πιστεύω. Στα 35 εκατομμύρια δεν πιστεύω. Δηλαδή θα μπορεί κάλλιστα να τα έχουν συμφωνήσει. Αυτό που βγαίνει 35 εκατομμύρια, δεν βρίσκω ούτε έναν λόγο στο 1 εκατομμύριο που να πουλήσει η Chelsea τον Courtois για 35 εκατομμύρια.
ούτε καν 35 εκατομμύρια και τον Κέιλορ Νάβας, πώς σου πω. Ναι. Γιατί να το κάνει αυτό το πράγμα η Τσέλσι? Υπάρχει μόνο ένας λόγος. Ναι. Για την περίπτωση θα γίνει πώληση πακέτο. Ναι. Να είναι η τιμή συνολική. Και απλώς μαθαίνουμε ότι είναι τα 35 για Κουρτουά. Κατάλαβες, δηλαδή αν είναι 300 εκατομμύρια, να πούμε είναι 2,65 του Αζάρ και είναι 35 του Κουρτουά, ούτε αυτό έχει λογική. Θα μπορούσε να πούνε, ξέρω εγώ, 100 του Κουρτουά, ναι, και 180, λέω ένα τυχαίο νούμερο, του Αζάρ. Που με τον Αζάρ δεν υπάρχει συμφωνία. Όχι, δεν υπάρχει. Υπάρχει συμφωνία της Ρεάλ με τον παίχτη, αλλά δεν υπάρχει συμφωνία της Ρεάλ με την Τσέλσι. Η οποία είναι και η βασική συμφωνία. Ναι. Για να γίνει, προφανώς. Ναι, δεν βλέπω. Δηλαδή, αν σκεφτείς ότι. Αν σκεφτείς ότι. Πώς το λένε. Πριν από λίγο καιρό ακούγαμε συζητήσεις για τον Όμπλακ. Ναι. Με ένα πολύ κάτω μαφράκα. Οι οποίες ήταν γύρω στα 90 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Ήταν η ρήτρα του. Ναι, ήταν η ρήτρα του. Δεν ήταν θέμα διαπραγμάτευσης. Όπως και να είναι, και δεν ακούστηκε κάτι. Δεν ακουγόταν περίεργο. Όχι. Η συζήτηση πάλι για Ρεάλ με τον Άλισον, ο οποίος μάλλον πάει στη Λίβερπουλ με ποσό της τάξης των 60-70 εκατομμυρίων, ναι, που πάλι δεν ακούστηκε παράλογο. Ναι. Ο Κουρτό πάει στα τριψήφια εκεί. Κανονικά, ναι. Δηλαδή, βλέποντας τον Κουρτουά με όλη την αγάπη και το σεβασμό στον Όμπλακ και στον Άλισον και τα λοιπά, ο Κουρτουά είναι καλύτερος τους. Ναι. Ο Κουρτουά αυτή τη στιγμή, εντάξει, ενδεικτικά το λέμε, έτσι, ναι, πάντα transfer μαρκτικά, να το πω έτσι. Ναι. Η τιμή του αυτού του προσωπικού χρηματιστήριου είναι στα 65 εκατομμύρια. Κάποιος λέει ότι τελειώνει το συμβόλαιο το 19. Δεν το γνωρίζω αυτό, δεν το θυμάμαι αν τελειώνει το συμβόλαιο το 19. Μου φαίνεται δύσκολο. Δεν ξέρω κιόλας. Αν τελειώνει θα το 19. Αμέσως, okay. Ναι, δεν το γνωρίζω αυτό. Ναι. Είναι ένας λόγος, αλλά και πάλι δεν έχει να κάνει με. Ναι, τα 35 δεν κολλάνε πουθενά. Προφανώς. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση. Δεν κολλάνε. Κοίταξε. Πόσο μπορεί να απειλήσει δηλαδή και ο Κουρτουά την Τσέλσι? Ναι. Του πούνε, ξέρω εγώ, ανανέωση να σε πουλήσουμε. Ναι, δεν ανανεώνω. Εντάξει, θα σε πουλήσουμε. Δεν θα σε πουλήσουμε 35. Ναι. Δεν θα σε πουλήσουμε 35. Συγγνώμη κιόλας. Που προσέξτε, θα ήταν μια απολύτως λογική τιμή, εσείς δώσαμε το 2012. Συγγνώμη. Αλλά δεν είναι τώρα. Για τον Κουρτουά στα 26 του, έτσι. Ναι, έχει όντως το συμβόλαιο τελειώνει του χρόνου. Mm-hmm. Όντως. Εντάξει, αν είναι έτσι. Να πάρει 35 τον Κουρτουά και να, ξέρω εγώ, να κάνει 70 ο Άλισον, τους έχει πιάσει κότσο η Ρεάλ. Κώστα, δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα εδώ το συζητάμε εμείς, ας πούμε, με τα απλά μας μυαλουδάκια. Τους έχει πιάσει κότσο. Έχει κάνει τον deal του δεκαετίας. Ο Αμπράμος, ειδικά ο Αμπράμος, θα πουλήσει 35 εκατομμύρια. Ο Αμπράμος που συζητάει να πουλήσει 60 εκατομμύρια το Βίλιαν, θα πουλήσει 35 εκατομμύρια τον 26χρονο Κουρτουά. Δεν ξέρω να σου πω. Δηλαδή ούτε για αστείο. Ναι, μα έχει βγει από Ισπανία και από Αγγλία όμως. Δεν έχει βγει από Ελλάδα. Ναι, το πιθανότερο είναι. Δεν έχει βγει. Επειδή αναφέρθηκε πριν, ξέρω, τον Άσος blog. Ναι. Το οποίο θα το πίστευα 109%. Αυτό σου λέω. Θα ήταν επιβεβαιωμένο μετά. Ναι. Τέλος πάντων, πέραν αυτού και πέραν της τιμής, εγώ εξακολουθώ να λέω το ίδιο πράγμα που λέω εδώ και περίπου 3 χρόνια. Γιατί ρε διάολε, ας πούμε, αυτή η ιστορία με τον Κέιλορ Νάβας. Βεβαίως εξαιρετικός Κουρτουά. Εξαιρετικός Κουρτουά, καμία αντίρρηση. Υπάρχει έστω και ένας λογικός άνθρωπος πλην του Φλωρεντίνο Πέρεθ που πιστεύει ότι η Ρεάλ της νέας εποχής πρέπει να ξεκινήσει από τη θέση του τερματοφύλακα. Η Ρεάλ που έχει φύγει ο Ρονάλντο, η Ρεάλ που έχει, ας πούμε, αυτό τον καλόγυρο μπροστά που κρεμάμε ρούχα τον Μπενζεμά, η Ρεάλ που δεν ξέρει θα κάνει με τον Μπέιλ, ας πούμε, ο οποίος έχει βγάλει 62 τραυματισμούς τα τελευταία 4 χρόνια, η Ρεάλ που θέλει παιχταράδες πλέον, ας πούμε, για να διατηρηθεί σε ψηλό επίπεδο, ξεκινάει τη νέα εποχή από τον Κουρτουά. Ενώ έχει τον Κέιλορ Νάβας, δεν έχει τον Κασίγια ως πρώτο, τον απατεώνα που κάνει καριέρα γιατί έχει ένα σύμφωνο λιγότερο από τον Κασίγια. Έχει ως βασικό τον Κέιλορ Νάβας. Έχει ένα από τους καλύτερους θεματοφύλακες του κόσμου κατά τεκμήριον. Δεν είναι η Κασία, ναι, δεν είναι η φωνή της μαδριλένικης καρδιάς. Και ο οποίος είναι και στη μεστή του ηλικία. Δηλαδή, ναι, είναι 31-32, νομίζω, 32 ο Νάβας. Μη σου πω και 30-31. Έχει δηλαδή τα 3-4-5 κατά κανόνα καλύτερα χρόνια του τερματοφύλακα, τα έχει ακριβώς μπροστά του. Είναι στην πιο παραγωγική ποδοσφαιρικά περίοδο της ζωής του, έτσι. 31-35 κάνουν οι τερματοφύλακες τα καλύτερα τους παιχνίδια.
Αραμί και Πάμελα γνωρίστηκαν στον Grand Prix του Μονακό, βλέπω. Βγάνουμε γούστα. Το ζωραμί. 30. Περίμενε. 31, 31, 32 πιστεύω. 32. Το Δεκέμβρη κλείνει τα 32. 31,5. Ωραία. Τρία χρονάκια. Έχει τρία υπέροχα χρονάκια μπροστά το κιλό να. Τι θέτε. Δεν ξέρω. Τι θέτε πραγματικά δηλαδή. Δεν ξέρω. Γιατί λυσάτε. Γιατί λυσάτε. Με του αντιεμπορικού. Γιατί είναι κοντός και γιατί είναι κοσταρικανός. Γιατί δεν είναι κραμαλιά. Είναι μαύρος. Είναι μελαψός. Γιατί πουλάει φανελίτσες. Έτσι. 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 Τέλος πάντων. Θα κάνει ό,τι καταλαβαίνει. Ναι, εντάξει παιδιά. Ούτως ή άλλως η Ρεάλ και η Βαρσελόνα και όλες αυτές οι ομάδες, αλλά η Ρεάλ πρώτη από όλες, πάντα θέλει να έχει το καλύτερο πράγμα στη βιτρίνα. Εννοείται αυτό το πράγμα. Δεν το συζητάμε. Αλλά θέλουμε να μην στοιχήσει αγωνιστικά, έτσι. Αυτή είναι η κουβέντα εδώ. Και να μην διώχνεις παίκτες οι οποίοι αποδεδειγμένα είναι δεμένοι με την ομάδα, προσφέρουν και την έχουν οδηγήσει σε επιτυχίες. Εγώ σου λέω ότι αγωνιστικά δεν θα στοιχήσει. Εγώ σου λέω ότι ο Κουρτουά θα διατηρήσει τη θέση σε υψηλό επίπεδο. Ξεκινάω από αυτό, γιατί είναι πολύ καλό θεματοφύλακα. Ναι. Λέω ότι αν. Επειδή έχει φαγωθεί εδώ και τρία χρόνια ο Πέρεθ να φέρει θεματοφύλακα, θυμίζω ότι πριν από δύο χρόνια χάλασε μεταγραφή την Τεχεία, γιατί άρχισε το φάξ να πάει 20 λεπτά. Σύμφωνα με τα όσα διαβάσαμε. Ναι, ναι, ναι. Θα είχε πάει δηλαδή ο Ντεχέα στην Ρεάλ και ο Κέιλορ Νάβας στο Μάντσεστερ. Αυτό ήταν το deal. Συν λεφτά. Ο Νάβας όχι απλά έμεινε, πήρε τρία συνεχόμενα Champions League με πολύ σοβαρή συμμετοχή του ίδιου στις κατακτήσεις. Δεν ήταν ότι ήταν ο 15ος παίκτης, ας πούμε, και έμπαινε και έκανε και δύο ποικιλίες. Ο Κέιλορ Νάβας έχει πάρει τέσσερα Champions League σε πέντε χρόνια. Με μεγάλη δική του συνεισφορά σε όλα αυτά τα πράγματα. Πάμε. Κέιλορ Νάβας στην Μπάρτσα. Δεν είναι έτοιμος ακόμα ο μικρός Γερμανός. Είδα μια ανησυχία στο μάτι σου. Είδα μια ανησυχία στο μάτι σου. Τρομερή εκτίμηση είναι εσύ τον Όλοι τον έχουμε και καλά. Λοιπόν, κυρίε και κύριοι, δελτίο αθλητικών ειδήσεων σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Fight Club δεύτερη ώρα. Δεν λέω. Μας τσιγκλάτε λίγο τώρα να βγάλουμε και καλύτερη δεκάδα Championship Manager. Νομίζω το έχουμε κάνει παλιότερα. Ναι. Αλλά μπορώ να θες μπαμ μπαμ. Ό,τι θες. Ναι. Χιώτης Τέρμα. Τι λέμε τώρα, συγγνώμη. Καλύτερη δεκάδα CM. Α, μάλιστα. Νομίζω ωριακά Χιώτης Τέρμα. Όχι, ελέ. Πάρα πολύ καλό ο Ελέ. Νομίζω ο Χιώτης λίγο καλύτερο και με λίγα περισσότερα χρόνια μπροστά του. Και μαζί με Φράι, νομίζω ότι είναι η τριάδα. Τον πολύ καλό. Εγώ θα διάλεγα Ελέ. Θα λέγεις Ελέ. Σε μένα τουλάχιστον μου είχε πάει καλά. Ελέ και σε μένα έχει πάει πάρα πολύ. Καλύτερα από το Χιώτη, αλλά το γενικότερο ρεπορτάζ λέει Χιώτης. Ναι. Εγώ θα εμπιστευτώ το δικό μου. Τα δικά μου τα παιδιά. Ωραία. 3-1-3-1-2 θυμίζω το σύστημα, έτσι μην τα λέμε. Το έχουμε πει πολλές φορές. Λοιπόν, τριάδα άμυνας. Αριστερά βάζουμε το West. Ή κεντρικό το West. Μπορούμε να βάλουμε το West γιατί είναι μεγάλο value for money. Ο Κορόγκο. Ο Κορόγκο σίγουρα θα μπει, δηλαδή οι δύο μεγάλοι Νιγηριανοί θα είναι στην τριάδα. Θέλω Νιτζηρία. Τώρα αριστερά υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι παίζουν αριστεροπόδερο, οι οποίοι παίζουν πάρα πολύ καλά για πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή υπάρχει ο Φάμπιο Ρούστικο. Από εκεί θα ξεκινούσα, ναι. Ο οποίος παίζει συγκλονιστικά καλά με πάνω από 4 τάκλινα ένα σεζόν και κοντά στο 780 δεν γκρινιάζει, δεν σπάει, δεν χαλάει. Υπάρχει ο Κέβιν Χόφλαντ. Σπέσβε. Που ειδικά αν πάρει Σπέσβε από τα 22 του, ας πούμε, τραβάει την ομάδα αρχηγός για πάντα. Υπάρχει ο Μάριο Γέπες, αν είχε πάει τον Πάρης από τη Ρίβερ, ο οποίος είναι ψυχάρα, αρχηγάρα, αριστεροπόδαρος. Όλοι αυτοί είναι top class. Υπάρχει ο Τιέμε Κλόμπε, ο οποίος κάνει εκπληκτικά παιχνίδια. Μιλάμε τώρα για τους πιο top class αριστεροπόδαρους κεντρικούς αμυντικούς. Οπότε έναν από αυτούς εκεί νομίζω θα διαλέγαμε. Βεβαίως υπάρχουν και top class, δηλαδή μέσα στο παιχνίδι. Υπάρχουν και παίχτες που τους ξέρουν, δηλαδή ονέστα. Είναι καταπληκτικός. Είναι ονέστα. Είναι ίσως ο καλύτερος κεντρικός αμυντικός. Ο Αγιάλα επίσης. Ο Αγιάλα, αλλά είναι μεγάλος. Ναι. Ο Ρίο Φέρντιναντ επίσης. Ναι, ναι. Είναι πάρα πολύ καλός. Ναι. Αλλά αν δεν παίζεις Αγγλία, αν δεν έχεις 50 εκατομμύρια ευρώ, δεν τον παίρνεις ποτέ στην ομάδα σου. Ναι. Αλλά εκεί νομίζω. Εγώ θα διάλεγα τριάδα Ρούστικο, από αριστερά προς δεξιά. Ρούστικο, Γουέστο, Κορόγκο. Είναι μια ωραία τριάδα. Ναι. Είναι μια ωραία, είναι μια πολύ τίμια τριάδα. Στη θέση του DM τώρα, αν θέλουμε να βάλουμε ένα κλασικό DM. Ασάν Εντόι, Θεός Χορέστον. Πρέπει να βάλουμε τον Ασάν Εντόι, Θεός Χορέστον, ο οποίος όντως πηγαίνει και αυτός με το σπάνιο για αμυντικό χαφ
στατιστικό των. Συγγνώμη, ξεχάσαμε κάτι πολύ βασικό, έχει δίκιο ο φίλος. Βάλτερ Σάμουλ σε αριστερά. Και Βάλτερ Σάμουλ, πολύ ωραία. Αλλάζω, εγώ βάζω. Όχι, όχι, έχοντα παίξει Βάλτερ Σάμουλ μέχρι 37-38 που ναι. Κρέμα στα παπούτσια του. Ρώμα ή τον πήρε μεταγραφή από Ρώμα. Τον πήρα μετα... Έχω παίξει και Ρώμα. Εντάξει, και Κίβο, άμα είναι να βάλουμε, θα βάλουμε κι άλλου μέσα. Τον... Είναι πολύ. Κίβο δεν με είχε συγκλονίσει τα παιδιά, αλλά επειδή τον έχω πάρει, ξέρω εγώ, τύπου στα 35 στην Πανάθα. Και μου έπαιξε μέχρι τα 38 και νομίζω μαζί κιόλας πρέπει να ήμασταν εκεί και είχαμε στήσει και ένα πανηγύρι ένα βράδυ. Ήταν ο Βάλτερ Σάμουελ. Είχε έρθει. Ναι. Θα πω Βάλτερ Σάμουελ αριστερά, συγγνώμη. Ναι. Συγγνώμη, θα μπορούστηκο. Έχει δίκιο. Είναι πολύ. Η αριστεροπόδαρη είναι αλήθεια ότι είναι πάρα πολύ. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, Ασάν Εντόι, ναι. Ναι. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν πολλοί που έχουν τη θέση του DM, αλλά είναι καλύτεροι για να παίζουν στο κέντρο. Δηλαδή δεν πρέπει να τους βάλουμε εκεί στη θέση του DM. Όπως ο Φαν Μπούκλεν. Ναι. Παράδειγμα. Στη θέση του DM, ας πούμε, αν θέλετε να βάλουμε άλλους που παίζουν DM, αλλά στη θέση του DM και όχι στην τριάδα μπροστά. Ναι. Είναι, ξέρω εγώ, ο Βόγγελ είναι ένας πάρα πολύ καλός. Ο Ρόι Κιν συγκλονιστικά τάκλιν έχοντας παίξει. Ο Ρόι Κιν πάρα πολλές κάρτες, βέβαια. Ναι, αλλά πάρα πολλά τάκλιν. Ο Ζε Ελίας, ο οποίος ναι, δεν παίρνει ναι, τόσες ναι. πολλές κάρτες, παίζει πάρα πολύ καλά. Ναι. Ο Ζε Ελίας. Επίσης ο Σεμπαστιάν Μπατάλια της Μπόκα. Σαφέστατα. Είναι εξαιρετικός. Αλλά ένα κλικ πιο κάτω από τους άλλους. Ναι, είναι ένα κλικ πιο κάτω, έχεις δίκιο. Ο Πάτρικ Πάουβε της Φέγγερντ, πάρα πολύ καλός. Εντάξει. Ένα κλικ πιο κάτω, ένα κλικ πιο κάτω. Η επιλογή μας είναι ασάνατη. Λέμε πρώτη την επιλογή. Πάμε τώρα στην τριάδα του κέντρου. Η τριάδα του κέντρου είναι αναλόγως τι θες να βάλεις. Γιατί εκεί χωράει τώρα πάρα πολύ λαό. Ναι. Στη μεσαία θέση, εγώ αν έπρεπε να βάλω έναν οπωσδήποτε, ναι. θα βάζω το Μεντιέτα. Οπωσδήποτε. Εγώ θα βάζω το Φαν Μπόμελ. Ήταν εκεί ήμουνα, με Μεντιέτα Φαν Μπόμελ. Η assist που δίνει, ας πούμε, ναι. και η δημιουργία που κάνει είναι συγκλονιστική. Εκεί, μπροστά από τη θέση του αμυντικού χάφου. Ναι, ναι, ναι. Ο Φαν Μπόμελ είναι ο 15 γκολ, 25 assist το χρόνο. Ναι. Με να παίζει κοντά στο 8 ναι. μεσόρο. Είναι καταπληκτικό. Ναι. Αλλά και ο Μεντιέτα, απλώς ο Μεντιέτα ξεκινάει 28-29. Δηλαδή, αν δεν πάρει Λάτσιο. Ναι. Το CM δεν τον παίρνει στο Μεντιέτα. Πρέπει να έχει ομάδα τύπου Ρεάλ ή Μπαρσελόνα για να τον κάνει μεταγραφή, ξέρω εγώ, μετά από δύο χρόνια στα 30 του. Δεν έχει μετά και πολύ. Ενώ Φαν Μπούκλεν παίρνει πιο εύκολα. Ενώ Φαν Μπούκλεν παίρνει πιο εύκολα, είναι η αλήθεια. Είναι συγκλονιστικό. Δηλαδή, ανάμεσα αυτού του δύο πρέπει ναι. να παιχτεί η θέση. Ναι. Τώρα, αριστερά, δεξιά. Ο Θεό και η ψυχή του. Α, ναι, χωράει πάρα πολύ νερό. Τρίτο εκεί, πρέπει να σου πω, ή μάλλον μπορεί να παίξει για τι άλλε δύο θέσει. Μπαλαντέρ στι θέσει, ναι. δεξιά-αριστερά στη μέση, είναι ο Μπάρι Φέργκισον, ο οποίο αν καταφέρει τον Μπάρι από τη Ρέντζα είναι συγκλονιστικό. Συμφωνώ απόλυτα. Και ο Μαρκ Κέρ, ο οποίο είναι. Εντάξει. Είναι μεγάλο που λένε ο Κέρ, μην το λε. Δεν με έχει, τον έχω πάρει αρκετέ φορέ. Τον είχε σαν πληρωματικό. Δεν τον πίστεψε. Δεν τον πίστεψε. Αυτό είναι. Δεν τον πίστεψε επειδή σου ήταν πολύ βολικό, επειδή ήταν either food, τον είχε σαν πληρωματικό τριών θέσεων. Και τον έβαζε να κάνει την κρατική προπόνηση να γίνει ατάκιν. Ναι, όχι, γιατί. Γιατί. Δεν τον πίστεψε. Γιατί μπορούσα. Προφανώς. Προφανώς γιατί μπορούσε. Τώρα, σε άλλες δύο θέσεις υπάρχει πολλοί κόσμος. Από Ρικέλμε και Αϊμάρ μέχρι Τζούλιο Αγκαχόβα, μέχρι εμένα τον αγαπημένο μου Νικηφορέγκο που μου έχει κάνει αριστερά οργιώδη πράγματα. Θα αρχίσουμε τώρα name dropping. Είναι πολύ. Κράχα ο Ρόμπεν. Ναι. Παίζει τρομερά αριστερά. Ναι, ναι, ναι. Τρομερά, τρομερά. Ναι, ναι, ναι. Ο Γιουσούφ Χερσί παίζει καταπληκτικά αριστερά. Εντάξει. Όχι τόσο ο Ρόμπεν, αλλά παίζει πάρα πολύ καλά. Ο Τζούλιο Αγκαχόβα, ναι. Ο Ρικέλμε, εντάξει, ο Ρικέλμε βέβαια παίζει όλες τις θέσεις, παίζει και μπροστά. Υπάρχει ο Νταμιάν Μάνς, ο οποίος είναι μαγικός. Και στο κέντρο της τριάδας, καλό ναι, 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 ναι. Υπάρχει ο Ντ'Αλεσάντρο. Mm-hmm. Καλύτερα δεξιά, νομίζω τον έχω δει εγώ να. Λίγο δει. Καλύτερα δεξιά. Ναι. Ο Αγκαχόβα εκεί τώρα αναλόγως τι σύστημα παίζεις. Ναι. Αν παίζει με ένα DM, ξέρω εγώ, και δύο EM ή αναλόγω πώ παίζει. Ναι, αλλά ναι. Εκεί είναι οι παίχτε. Εντάξει, τον Κιμ τον Γκάλστρομ επίση, μπορεί να τον βάλει μέσα σε αυτού. Συν κάποια τσίτσα, δεν τον πατριτζίο. Δεν έχω παίξει ποτέ έχω εκεί. Παίξει. Έχω παίξει πολλέ φορέ και δεν είναι καλό. Κεντρικό και αριστερά. Νταμιάνο Τομάζι, τον έχω δει ότι είναι πάρα πολύ. Βέβαια, ο Σπαμπλίτο Αϊμάρ εννοείται. Τον είπαμε. Τον είπαμε τον Αϊμάρ, ναι. Νταμιάνο Τομάζι, δεν έχω παίξει Ρώμα, οπότε δεν ξέρω ούτε τον έχω πάρει ποτέ. Λοιπόν, τώρα στη θέση του attack midfielder. Εντάξει, δεν υπάρχει. Ένα υπάρχει και δεν είναι άλλο. Δύο υπάρχουν. Δύο είναι. Αλλά είναι και με μια σειρά ναι. συγκεκριμένη. Υπάρχει ο Ροναλντίνιο. Ναι, ο σκούρος. Πρώτο ο σκούρος. Ναι. Και μετά, ας πούμε, για γούστα μου κόκο από τα 16 ναι, μέχρι, ναι, ναι. Μέχρι τέφρας. Μέχρι για πάντα. Μέχρι τέφρας. Ναι, ναι, ναι. Αυτοί οι δύο είναι. Ναι. Όπως τα πες. Ροναλντίνιο και μου κόκο. Και τώρα μπροστά. Μπροστά για μένα δύο υπάρχουν σε όλο το παιχνίδι. Ο ένας ο Τσιγκάλκο. Ο ένας ο Τσιγκάλκο, προφανώς ο ένας ο Τσιγκάλκο. Ο άλλος ο Κρέσπο. Για μένα είναι Ρουντ.
Ρούντε, δεν έχω παίξει ρούντε. Έχω παίξει ρούντε. Έχεις παίξει ρούντε. Έχω παίξει ρούντε με Τσιγκάλκο. Έχω το σκαφέ να βγάλει άδεια εργασία στο Τσιγκάλκο και να το πάρω στη United. Έχω παίξει κρέσπο όμως με Τσιγκάλκο. Και είναι το ίδιο. Δηλαδή είναι αυτή που λες, ρε φίλε, δεν γίνεται. Κάποιος θα πάρει τα γκολ του άλλου. Είναι, όχι, και όχι. Δεν παίρνει κανένα τα γκολ. Βάζουν από 30 γκολ, 35 όσα χρειάζεται. Και η προστινή και ο Ροναλντίνο πίσω του. Ναι. Ναι. Και βάζουν αυτοί οι τρεις μόνο βάζουν 100 γκολ. Ναι. Εντάξει, παιδιά, ο Κίκο, ναι. Εντάξει, παιδιά, καμία αντίρρηση. Ο Κίκο, αν ξεκινήσει να σου βάλει τα γκολ, να σου δώσει για... και να το πουλήσει ναι, 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 ας πούμε 6 δραχμές και να πεις ότι. Αυτό για μια χρονιά. Για μια χρονιά ήταν ο Κίκο στην πραγματικότητα. Τώρα από εκεί και πέρα. Μιλάμε πάντα για CM 2001-2002, ναι, ναι, ναι. Δεν μπερδεύεστε. Εντυπωσιακοί παστελωτές πρέπει να πω ότι είναι ο Παλέρμο. Είναι τρομερός ναι, παστελωτής ναι, ο Παλέρμο. Ναι, ναι. Μιλάμε για μέσο όρο τύπου 8-10 τη χρονιά. Ναι. Εκπληκτικός. Ναι, ναι, ναι. Αν μπορείς το πας, είναι και πανάκριβος. Εντάξει, ο Τόμα Δέιρα που είναι τσιτ, okay, είναι πάντα μια τίμια επιλογή να τον έχεις στο για δεύτερο. Και από εκεί πέρα υπάρχουν διάφοροι παστελωτές που αν τους βρεις είναι πάρα πολύ τίμοι. Δηλαδή, αν πας, ας πούμε, καταρχάς στην Αταλάντα, όποιον και να πάρεις από εκεί θα πάρεις. Τον Πατσίνη θα πάρεις, τον Σαουντάτη θα πάρεις, τον Κομαντίνη θα πάρεις. Όποιον και να πάρεις, αυτοί όλοι παίζουν. Εντάξει, δεν είναι πρώτα ονόματα. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι πρώτα, δεν είναι πρώτα. Πάμε ονόματα. Πάμε σε πιο. Σε δεύτερο. Ναι, 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 ναι. Αλήθεια είναι. Πολύ, ο Μιχάλης Κωνσταντίνου είναι τρομερός στο CM. Ναι, βεβαίως. Πάρα πολύ καλό, είναι underfooted, παίζει πάρα πολύ καλά. Ποιον άλλον μπορούμε να πούμε εκεί μπροστά, τόσο πολύ καλό. Όχι, εγώ εκεί κολλάω ο Κρέσπο, Τσιγκάλκο, Ρουντ. Και εκεί πέρα υπάρχουν πρόντιτζες, εντάξει, υπάρχει ο Σάμπα, ξέρω εγώ. Καλά, υπάρχουν πολλοί, από Άλαν Σμιθ μέχρι ναι, ό,τι ναι, δηλαδή ναι. Μπαύρης. Μέχρι Ζερμέν Ντιφόε, ναι, μέχρι... Ναι, πάρα πολλοί παίχτες. Μέχρι Ρωμάν Βασίλειου, ας πούμε, αν θες να κάνεις ναι. Μια λευκορωσική παροικία εκεί. Υπάρχουν παίχτες που βάζουν πάρα πολλά γκολ. Με τα κατάλληλα χάφη, ειδικά πίσω τους βάζουν πάρα πολλά γκολ. Ναι. Ο Βιέρη, βεβαίως, τρομερός. Ναι. Ο Μαρσέλο Σάλας, ο οποίος είναι τρομερός παστελωτής επίσης, βεβαίως. Μπατιστούντα, νομίζω, ναι, για Μπατιστούντα στη χρόνια, Ρώμα. Όσο το προλαβαίνεις, είναι εξαιρετικός. Έχω παίξει Ρώμα και ξέρω. Ναι. Ο Γκουαρδιόλα, παιδιά, είναι για μία χρονιά. Μετά αρχίζει και σαπίζει. Αλλά επειδή είναι ελεύθερος, πάντα τον παίρνεις. Και κάπου εκεί νομίζω. Ναι, και ο Ανατόλιο, τον Ντόροφ που μας λένε, έχω ακούσει πολλές φορές, δεν έχει τύχει να τον δουλέψω. Έχω ακούσει πολλούς για τον Ντόλιτο τον Ντόροφ να μιλάνε με πολύ καλά λόγια. Ναι. Είναι. Ναι. Νομίζω ότι εκεί είμαστε. Ναι. Εκεί είμαστε λίγο πολύ. Δηλαδή, αφού το ζητήσατε, ας το έχετε. Ναι. Αυτήν τώρα ο καθένας μπορεί να προσθέσει 2-3 δικά του που λένε, αλλά πιστέψτε μας, το ρεπορτάζ μας είναι εκτενές. Δεν φαντάζεστε πόσο εκτενές. Δηλαδή, εκτενές. Όχι, να μην λέτε παιδιά τύπου Ντάριο. Ναι, παιδιά, και Σάντα Κρούζ βεβαίως. Ζαρντέλ, εξαιρετικός. Υπάρχουν και πάρα πολλοί οι οποίοι αναλόγως. Δίδυμο της Sporting Ζαρντέλ με Μάριος Νικολά επίσης. Αν πάρεις, κάνεις παπάδες μπροστά, γιατί έχεις το διδυμάκι εκεί. Όλα αυτά τα έχουμε ψάξει. Απ' την άλλη, υπάρχουν παίκτες οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί, τους παίρνεις στην ομάδα, δεν παίζουν ποτέ. Δηλαδή, ο Ξοχάριου δεν παίζει καλά, σου μεταγραφές πηγαίνει οπουδήποτε αλλού, 25 γκολ. Ξέρω εγώ, Μπόσκο Μπάλαμπαν, κάτι τέτοιοι παίκτες που πηγαίνουν, έρχονται σε ομάδες και τους παίρνεις ενώ έχουν βάλει 30 γκολ, έρχονται σε σένα, βάζουν 5. Εδώ μιλάμε για ποδοσφαιριστές που είναι παντός καιρού. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά. Κάποιοι παίζουν σε συγκεκριμένες ομάδες, εμείς έχουμε αυτούς που παίζουν παντού σε όλες. Ο Ντάριος Βασέλ δεν παίζει παντού. Όχι. Όχι. Παίζει την Άστον Βίλα, μπορεί να παίξει, τον πουλήσει, δεν είναι. Ο Βασέλ δεν είναι δηλαδή ούτε επίπεδο 6. Παιδιά, δεν χλεβάζουμε κανένα άλλο παιχνίδι. Μιλάμε για το παιχνίδι το οποίο έχουμε παίξει πάρα πολλές ώρες, μέρες, εβδομάδες, μήνες. Επειδή κάποιος το έχει παρεξηγήσει, που λέει γιατί ναι. Σνομπάρεται το Ατανία FM. Δεν έχει τύχει να τα παίξουμε, δεν είχαμε χρόνο όταν βγήκαν τα καινούργια FM. Παίξαμε εκείνο, παίξαμε πάρα πολύ καιρό, το μελετήσαμε πάρα πολύ, ξέρουμε. Νομίζω αρκετά καλά ή πολύ καλά, εν πάση περιπτώσει, το CM 2001-2002. Δεν σνομπάρουμε κανένα, απλά δεν έχει τύχει να εντρυφήσουμε σε επόμενες εκδόσεις. Ούτε του CM ούτε του FM. Ναι. Αυτό είναι και μέχρι εκεί, τίποτα άλλο. Έτσι ακριβώς. Ο Ρεκόμπα πάρα πολύ καλός, αλλά πολύ επιρρεπή σε τραυματισμούς. Να πω ότι τύχε να το ξέρω το συγκεκριμένο. Και Κέσμαν καλός. Κέσμαν πάρα πολύ. Της PSV, η παίκτεση, η μισή εντεκάδα της PSV είναι συγκλονιστική. Ναι, επειδή έχω παίξει και PSV. Έχει πολύ καλούς παίκτες. Έχει τον Άντο, έχει τον Φόγκελ. Δηλαδή παίρνει την ίδια ομάδα που έχει μέσα Κέσμαν, Χούντελαρ, Φένεγκορ, Φιέσελιν. Ξεκινάς δηλαδή με αυτήν την ομάδα, με Βαν Μπόμελ. Με κλεισμένο το Ρόμπεν. Βόγκελ, Άντο, κλεισμένο το Ρόμπεν. Πολύ καλά τα λες. Ναι. Χόφλαντ πίσω, Έρικ Άντο. Εντάξει, είναι πολύ καλή ομάδα. Πολύ καλή ομάδα. Εξαιρετική. Έχεις δίκιο. Τέλος πάντων, εντάξει. Αυτά, αγαπημένο CM. Ούτως ή άλλως. Λοιπόν,
Εντάξει, κατέχουμε και τα πριν το 2001-2002. Έχει και λίγο μετά. Μετά το παρατήσαμε. Ναι. Μετά, εντάξει. Είπαμε να βγούμε στη ζωή. Εντάξει. Εντάξει, ωραίο είναι. Ωραία. Αλλά κάποιο χρονικό διάστημα. Ας δούμε πώς περνάει και ο κόσμος έξω. Ναι. Κάπως έτσι πήγε η δουλειά. Είχαμε τρενταρίσει κιόλας, θέλω να θυμίσω, έτσι δεν ήταν στα... ωραία, δεν είχαμε τρενταρίσει, τρενταρίζαμε όμως. Εκεί, εκεί κοντά είναι η αλήθεια. Λοιπόν, να πούμε κάτι άλλο, κλείσουμε αυτό το ημέρο, το οποίο δεν έχει σχέση με μπάλα κτλ. Δεν ξέρω αν έτυχε να δεις το πρώτο επεισόδιο του Quiz America. Όχι, δεν το είδα. Έχεις ιδέα τι είναι Quiz America, να το πούμε και για τους φίλους. Λοιπόν, είναι ένα... ένα show του παρουσιαστή και παραγωγό Σάσα Μπάρον Κοέν, το οποίο θα έχει 7 ημίωρα επεισόδια, τα οποία θα προβληθούν. Το πρώτο έχει βγει, δεν το έχω δει όλο, αλλά έχει κυκλοφορήσει ένα πράγμα το οποίο δεν είναι απλό τρέλια, γιατί αυτά είναι ημίωρα. Έχει κυκλοφορήσει ένα βίντεο το οποίο είναι 10 λεπτά, δηλαδή είναι το 1 τρίτο ουσιαστικά. Αρκετά μεγάλο για να καταλάβουμε πολύ καλά τι γίνεται. Στο πρώτο λοιπόν αυτό επεισόδιο γίνεται ένα καταπληκτικό pattern D, διότι ο Σάσα Μπάρον Κοέν εμφανίζεται. Ο Μπόρατ, για να καταλάβουν κάποιοι που μπορεί να μην έχουν. Σωστό. Ναι. Σωστό. Λοιπόν, εμφανίζεται ως συνταγματάρχης της αντιτρομοκρατικής ομάδας του Ισραήλ, ονόματι Εράν Μοράντ, και κάνει διάφορα ραντεβού με ανθρώπους του λόμπι των όπλων, στους οποίους πηγαίνει και παρουσιάζει το πρόγραμμα Kinder Guardians, το οποίο λέει ότι έχουμε αρχίσει στο Ισραήλ, εμείς στο Ισραήλ έχουμε αρχίσει ένα πρόγραμμα που σκοπός του είναι να μάθουμε σε παιδιά ηλικίας από 3 ετών μέχρι 16 να χρησιμοποιούν όπλα. Mm-hmm. Λοιπόν, και πηγαίνει και βρίσκει κάτι τύπους όπως τον Φίλιπ Βαν Κλίβ, ένα τύπο, εντάξει, βαρεμένο τελείως. Πάει ως συνταγματάρχης. Όχι, οι άλλοι δεν ξέρουν ότι δεν είναι. Προφανώς, ναι, αυτό ναι, κάνει ο Σάσα Μπάρον Κοέν. Αυτή είναι η μεγάλη του επιτυχία. Γι' αυτό έχει φάει και ούτε, δηλαδή, οι μηνύσεις πρέπει να είναι ντάνα. Δεν έχει φάει μόνο μηνύσεις, έχει φάει και αποκλεισμό από το Hollywood. Σωστό. Τον είχαν διαγράψει από όλες τις λίστες, τον αφήνει να κάνει ταινίες. Να όμως που και πάλι εδώ ναι, τα καταφέρνει. Λοιπόν, θυμίζω ότι είναι ο τύπος που στο τελευταίο μακελιό που έγινε, αυτός ο Φίλιπ Βαν Κλίβ που σας λέω, είχε πει ότι. Το σκοτώθηκαν 20 παιδιά και 6 καθηγητές. Είχε πει ότι το όπλο που χρησιμοποιεί ο δράστης είναι η Ferrari των όπλων και προσφέρει τόση διασκέδαση που δεν πρέπει να ποινικοποιηθεί. Μάλιστα. Αυτή ήταν η δήλωσή του. Λοιπόν, του λέει λοιπόν την ιδέα του και λέει βεβαίως, και τον παίρνει και γυρίζουν βίντεο, όπου υποτίθεται είναι βίντεο εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Ναι, επίδειξης για τα παιδάκια διαφόρων επιστολιών μεταφιεσμένων σε παιχνίδια, mm-hmm, όπου τον βάζει και τραγουδάει. Μιλάμε για ένα πράγμα ειλικρινά να μη σου μένει άντερο από το γέλιο. Τύπος κανονικά είναι τραγουδάει παιδικά τραγουδάκια, τα οποία ποτέ θα βοηθήσουν τα παιδάκια να εξοικειωθούν με τα όπλα. Ένα πράγμα θλιβερό, ρεαλιστικό, αλλά εξωφρενικά αστείο. Και μετά πηγαίνει και βρίσκει κάτι άλλους λομπίστες, πηγαίνει στην Ουάσιγκτον, πηγαίνει σε ένα τύπο που είναι ο διευθυντής του Gun Owners of America, 5 εκατομμύρια μέλη. Mm-hmm. Έτσι. Και μιλάνε και του λέει ότι θέλουμε να αρχίσουμε την εκπαίδευση από το προνήπιο. Του λέει διάφορα τέτοια. Ο άλλος, ξέρεις, κανονικά μιλάει και τα λοιπά. Υπάρχει όλη η συνέντευξη, είναι εντυπωσιακή. Πηγαίνει μετά, βρίσκει και γερουσιαστές. Mm-hmm. Κανονικά πηγαίνει στη Φλόριντα. Και ενώ αυτός που πηγαίνει λίγο κολώνει, γιατί λέει τι μου ζητάς τώρα να βγω να πω ότι ξέρω εγώ ότι υιοθετώ την πρόταση να χρησιμοποιούν τα τρίχρονα όπλα. Ναι, του λέει. Και δείχνει μετά από λίγο καιρό που έχει βάλει άλλους 3-4 ανθρώπους και δεν βγαίνει ο ίδιος, έχει βάλει άλλους 3-4 κανονικά και κάνουν βίντεο και λένε ακριβώς αυτό το πράγμα με αυτά τα λόγια που σου λέω. Mm-hmm. Κυρίες και κύριοι, είναι τρομερό. Είναι τρομερό. Λοιπόν, οπότε όπως καταλαβαίνετε από την ώρα που βγήκε το 10 βίντεο έχει γίνει το μαλευράσε πάλι στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί πώς το λένε, πιαστήκανε τελείως εξαπίνης για μία ακόμα φορά όλη αυτή η ιστορία, φυσικά και η
Εντάξει, μιλάμε για ο Σασά Μπάρον Κοέν, μιλάμε για μια ευφυΐα, έτσι, ο τύπος. Εσύ που ζούσες στην Αγγλία θα έχεις δει σε ένα ταξίδι με εγώ είχα δει το ρόλο του Άλι Τζι. Ναι. Ο οποίος πήγαινε ως ένας τύπος, ας πούμε, μουσικός, ράπερ, λίγο ιδιόρυθμος και έπαιρνε συνεντεύξεις από διάφορα προσωπικά, από λόρδους και τέτοια πράγματα. Και τους τρόλαρε σε μια εποχή που το τρολάρισμα δεν υπήρχε. Όταν τον είχα δει, πηγαίνει σε ένα ταξίδι στην Αγγλία, είχα μείνει το στόμα ανοιχτό. Τύπος ήταν έτυφο μπροστά από αυτό που εννοούσαμε σάτιρα, τηλεόραση, αλλά δεν είναι μια απλή σάτιρα αυτό που κάνει σαν Μπάρον Κοέν. Είναι σάτιρα και μαχαιριά μαζί και στρίψιμο του μαχαιριού μέσα στην πληγή αυτό που κάνει σαν Μπάρον Κοέν. Μην κολλάτε απαραίτητα στον Μπόρατ ή στο ρόλο του Dictator ή στον Μπρούνο, τις ταινίες δηλαδή που έχουν γίνει και λίγο πιο εμπορικά γνωστές και τον έχουν μάθει. Ο τύπος κάνει και άλλα πράγματα. Πέρα από τα εμπορικά, από τις ταινίες τύπου Μπόρα, από τις ταινίες τύπου Μπρούνο, κάνει άλλα πράγματα που είναι κοινωνικές τομές στην πραγματικότητα. Είναι πράγματα τα οποία σηκώνουν συζήτηση. Και το έκανε μέσα από το χιούμορ, το κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εντάξει, και εδώ πέρα τώρα μιλάμε για τρελή, τρομερή γελιοποίηση. Και όπως λέει, θέλει άντερα για να το πει. Θέλει άντερα και ξέρετε, πέρα από τα άντερα θέλει τρομερή οργάνωση. Ναι. Για να μπορέσει να το κάνει αυτό το πράγμα για να μην πάρει κανένα χαμπάρι. Τα κατάφερε για άλλη μια φορά σαν Μπαρακόνη και με πολύ ενδιαφέρον περιμένουμε να δούμε και τη full version και όλο εννοείται και τα 7 ή μία ώρα επεισόδια. Φαντάζομαι και τα υπόλοιπα την Αμερική θα αφορούν και θα αφορούν, φαντάζομαι, αντίστοιχες παθογένειες των Ηνωμένων Πολιτειών. Λοιπόν, αυτά, αν σας ενδιαφέρει αυτό το είπαμε, να ρίξετε και εσείς μια ματιά. Κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 11.30, πάμε σε δελτίο πολιτικό με τη Σωτραγουδά και επιστρέφουμε τα δικά σας μηνύματα. Παναγιώτη Ρίλο, πρέπει να ρωτήσω εσένα. Κάποιος αστείευεται ή όχι ρωτώντας αν αυτό που ακούμε είναι το ίδιο συγκρότημα που έχει βγάλει το Λακάμα Άλβανε. Είμαστε. Πέμπες, υπάρχει κάποιο ελληνικό συγκρότημα το οποίο πήρε τη μουσική του γε και γε και... Δεν ξέρω αν είναι συγκρότημα. Και είχε βγάλει... Μάλιστα. Ναι. Τι να πω. Εντάξει. Όταν ρωτάτε αν είναι το ίδιο συγκρότημα, δηλαδή είναι μια ερώτηση που μας ξεπερνάει πραγματικά. Μας ξεπερνάει, ειλικρινά. Λοιπόν, μεγάλη αλήθεια. Κάθε φορά πετυχαίνουμε σκουπιδιάρικο ενώ οδηγάμε, ό,τι ώρα και να είναι, κάποιος θα αναφωνήσει. Τώρα βρήκα να τα μαζέψουν. Ναι. Ναι. Στάθη, δεν έχεις δίκιο που λες ότι χθες ο Ρίλος άκουσε πολλά για το δεύτερο προφίλ του στο Facebook, αλλά για τα 9 προφίλ του Κοτζιά δεν είπατε κάτι. Παιδιά, μια φορά το τρίμηνο απαραίτητα. Εδώ αναφορά για τα. Απλώς τα μετράμε. Νομίζω είχαμε ξεκινήσει που μας αφορά ήταν όταν ήταν στα 5 ακόμα. Τώρα αυξάνονται και πληθαίνουν. Τι μου θύμισε, λέει, το τραγούδι του τελευταίου ημιώρου, το τραγούδισε ο Λάμπραρος ο Χούταρος, μόνο το ρεφρέν, στο Survivor το πρώτο. Εμείς εδώ πέρα τα χάναμε αυτά γιατί δεν είχαμε ήχο. Δεν είχαμε ήχο εμείς εδώ, τα χάναμε αυτά. Μου θυμάσαι, ρε Λούστιγκ, λέει, πόσο με τιμά που το 90 σε ηλικία 10 ετών είδα live Dr. Alban στην δίσκο La Scala στη Ρόδο. Αυτά είναι. Και αυτές είναι οι εμπειρίες ζωής. Ζηρού Μέγα Παστελωτή στη Χρυσή Εντεκάδα παίζει με γιο ο Νεϊμάρ και κάνει προμενάδα ή κουκούνα του παβιό σκούπασε καμινάδα. Λέει ο Χακίμ Χοντολάζων του Σάβα. Τεράστια αλήθεια από τον Αλή Αλή και Τελεαλή σφάξαν τον Κουλυμπαλή. Δεν μπορούμε να βάλουμε τις τάβλες σε ένα κρεβάτι σε ακριβώς ίση απόσταση μεταξύ τους. Επιβεβαιώνω. Ναι. Τρίνο με τον Κουρμπέλι Ντάνς. Ψάχνει ο Μόντριτ συνταγή για σούπερ μαντολίνη. Μοτοσακό ο Εμπαπέ που καίει και η Ροζινή. Κάτσε τώρα, γιατί μου έκανε τη γνωστή ανανέωση, δεν είχα φροντίσει. Ή αντί για Μέιντεν έβαλε ο Ρίλος Γιοκαρίνη. Όλα αυτά από τον Κουρμπέλι Ντάνς. Φίλος, μπορείτε να επαναλάβετε την ανακοίνωση του Ολυμπιακού για τον Εμενίκη, γιατί έκανε διακοπές ο σταθμός και δεν ακούστηκε τίποτα, βεβαίως. Και αυτή ήταν η συγκινητική ανακοίνωση του Ολυμπιακού για τον Εμενίκη. Εντάξει, δεν την είπαμε ολόκληρη, υπάρχουν ακόμα μερικές γραμμές. Μπορείτε να μπείτε στο site το επίσημο, βεβαίως, για να διαβάσετε ολόκληρη. Μέση Αγουέρο Ιγκουαΐν, Λατίνων τα γατιά. Σουάρες ψάχνει Γκριεσμάν για μια δαγκωματιά. Ή αν μένεις δίπλα στον παβιό παίζει με τη φωτιά, λέει ξανά ο Κουρμπέλι Ντάνς. Μου στηριχτεί το τζιμπλό χωρίς σύνορα, λέει. Χθες σας έστειλα ότι αντί να ακούω Σκόρπιος έπαιξε Τέκαν. Οπότε σήμερα με τιμά που είπα να παίξω Super Sidekicks. Ωραιότατος. Λιάκουρα, δεν καταλαβαίνω γιατί απευθύνεται σε μένα. Ίσως να πάει κάπου αλλού μέσα στο στούντιο αυτό το μήνυμα. Ενδεχομένως και στην ηχοληψία που λέει: μεγάλη γκουρού του έρωτα, έχεις να μου προτείνεις καμιά καλή τσόντα τώρα που λείπει η γυναίκα μου.
Δεν μπορώ να καταλάβω. Αν έχει τύχει να ακούσει από τα μηνύματα που δες στα δύο προφίλ σου. Επειδή έχεις δύο προφίλ, όλοι και κάποιοι σάτιροι μπορεί να σου στέλνουν κάτι στο, ξέρω εγώ, στο δεύτερο προφίλ. Έχεις διπλάσεις πιθανότητες από όλους εμάς. Ναι. Εντάξει τώρα. Στέλνει ο Νίκος στον Μπουρί κουκούνα παγωθήκη. Φτωχαίνει η Super League, σαν φεύγουν οι εμενίκοι. Ή του εμπατολέγκαση στον Εμπαπέ ανήκει, λέει ο Ρόι. Ο Κινόα. Ο Εμπαπέος λέει μεγάλη αλήθεια. Βάζοντας στην άκρη τη γεύση και σκεπτόμενοι μόνο την ευκολία στο κόψιμο, ψάχνουμε να βρούμε το κατά το δυνατόν ολότελα σφαιρικό καρπούζι. Όχι, λέω εγώ σε αυτό. Όχι. Μου αρέσει η τοποθετησή του, αλλά όχι. Στην ελαστισιδά το τάλε ευχηθήκατε σήμερα για το ονομαστική όρνη. Τι είχε μποτιλιάρισμα όρνεων. Εγώ τώρα μαθαίνω. Σήμερα είναι. Είναι σήμερα. Ναι. Γιορτάζει. Θέλει ρεπορτάζ τότε. Ναι. Αν μπορεί και τώρα ένας να μπει να δει από κάτω τι έχει παίξει. Έχει πέρα... χιλιάδες μηνύματα να βρούμε. Ναι, πού να βρει τώρα του Μίτσελ, έλατε. Α, του Μίτσελ είχα μιλήσει, βγαίνει πάνω-πάνω. Ναι. Είναι πιντ. τα πινελάτρια του Εμενίκη Ντεσάμπ, νομίζω ότι προφέρεται όντως ο Ντεσάμπ. Παρότι τον λέμε Ντεσάν, νομίζω ότι προφέρεται Ντεσάμπ στην πραγματικότητα, αλλά δεν έχει και σημασία. Ως μαθηματικός τρελαίνομαι όταν ακούω για στροφή 360 μοιρών, μάλλον 180 εννοούν. Ναι. Δεν έχεις ακούσει τον Πρωθυπουργό. Ναι. Τους έχει πει ο ίδιος, κάνοντας μια στροφή 360 μοιρών. Αλήθεια. Mm-hmm. Μεγάλη αλήθεια. Οι προπονητές έρχονται στην Ελλάδα πάντα με όρεξη για δουλειά και οι παίκτες πάντα διψασμένοι για τίτλους. Λέω σε μπάκια τα πεινά, βεβαίως. Το είμαι θα βλαχαδαμιστέ, είναι πιασμένο. Όχι. Όχι. Σήμερα παίρνουμε παρουσίες για το πώς κάναμε δουλίτσα με πρόεδρο Κροατίας. Ναι. Και σήμερα. Ναι. Και σήμερα. Μέχρι την Πέμπτη. Ναι. Μεγάλη αλήθεια. Από τον Ζουλιέτ Μπινές. Ναι. Στην πλάση του Ψαρού, το πρώτο μέλος του σώματος που παθαίνει έγκαυμα είναι το πάνω μέρος από την πατούσα. Αυτό συμβαίνει γιατί καθώς μετακινείται ο ήλιος και βγαίνει εκτός σκιάς στο σώμα, συρρυκνώνουμε τη μάζα μας και σε συνδυασμό με το ότι βαριόμαστε να μετακινήσουμε την ξαπλώστρα εκ νέου κάτω από την ομπρέλα, θυσιάζουμε το κουτουπιέ. Όταν κοκκινήσει και ψηθεί, τότε μετακινούμε την ξαπλώστρα. Mm-hmm. Ναι. Με μπέρδεψε με την Ψαρού, αλλά ναι, εννοείς οποιαδήποτε πλάση στην πραγματικότητα. Ναι. Ναι, ναι, καλά το είπες. Καλά το είπες. Μια χαρά. Μου κάνει δηλαδή. Ο Γκρισμά λέει κάποιος πήγε στη συνέντευξη τύπου με τη σημαία της Ουρουγουάης και όταν ο Σαγκύρης σκοράρει και κάνει τον αετό, όλοι οι Ελληνάρες τον γλεντάνε. Τριανδύ διαφορετικά θέματα, μην μπερδεύεστε. Ο Γκρισμά γουστάρει την Ουρουγουάη, είναι κολλητός και κουμπάρος και δεν ξέρω τι άλλο με το Γοδίν. Τους γουστάρει τους Ουρουγουάνους. Ο αετός της Αλβανίας υποδηλώνει άλλα πράγματα. Υποδηλώνει τη Μεγάλη Αλβανία που περιλαμβάνει, ας πούμε, το αιτήριο της Ελλάδας. Θέλω να πω, μην μπερδευόμαστε, μην τα κάνουμε όλα ίσωμα. Του Παουλίνιο οι φανς γεμίζουν το ΟΑΚΑ. Πρίγκιπες όχθης δυτικής ψάχνουν το Βλάση Τσάκα ή έξι ριχτερδόνηση Ζουέλος Τικιτάκα. Λέει ο ροκ και ζλατανισμός. Με αφορμή προφανώς την κουβέντα για την πρόεδρο της Κροατίας, λέει κάποιος, για φανταστείτε εσείς να είχαμε πρόεδρο της Ελλάδας στην Τζέννη Τιμπότση. Έχουμε όμως τον Προκόπη Παυλόπουλο. Βεβαίως. Και έχουμε και τον Τζιμ που λέει και ποιος να ήταν στην δεκάδα αν όχι ο Νέιμαρ. Αντιβραζιλία είστε, βγάζετε μάτι. Μάλιστα. Παιδιά, το τάμα του Ρότσε ήταν να γυρίσει από το Πόρτο στην Αθήνα με τα πόδια όταν είχε κερδίσει ο Παναθηναϊκός 0-1 με εκείνο τον γκολ του Μάρκου που είχε την μπάλα και δεν ήξερε τι να την κάνει και τη σούταρε προς το τέρμα. Αφήστε τα αυτά. Με το, το υπέροχο γκολ, με το υπέροχο βολέ του Δημήτρη Μάρκου που άφησε άναυδο τον Βίτορ Μπαλιά. Τώρα μιλάς όμορφα, τώρα μιλάς σωστά. Κάποιος λέει βρότιγμα για πρόεδρο Κροατίας με φαντασίωση αφέντρας και ερωτικές περί τη λήξη σε δημόσιο δρόμο, λέει ο Ούτσι Ανιγούλη. Περί τη λήξη το λέει. Το λέει μπορεί να είναι κάτι πιο κίνκι, οπότε. Επειδή το λέει ο Ουτσιανικούλης, μπορεί κάτι να ξέρει περισσότερο από εμάς. Μάλιστα. Ο αδερφός του Μακελελέ λέει ήρθε πριν 3 χρόνια στον Όφι, αλλά λόγω αμπαλοσύνης κατέληξε β' τοπικό Ηρακλείου. Να τη μαθαίνεις. Μάλιστα. Να τη μαθαίνεις. Ο Φώτης ο Μακελελέ, έτσι. Ναι. Είμαι ΑΕΚ και μπήκα από περιέργεια στο site του Ολυμπιακού όπως προτείνατε για να δω τη συγκινητική ανακοίνωση για τον Εμενίκε. Πραγματικά δεν υπάρχει. Βεβαίως. Είχε γραφτεί από τα εγχώρια gossip μιμιέ παλιότερα ότι ο Ραμίτα είχε με τη Μαρία Αλεξάνδρου. Δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω. Τι να πω. Έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι ακροατές που ζητούν ερωτικές συμβουλές τη γνωρίζουν εκ των προτέρων την απάντηση που θα λάβουν. Δεν χρειάζονται συμβουλές. Στην πραγματικότητα, αλλά ένα φιλικό πατ-πατ στην πλάτη. Ένα τέτοιο χρειάζομαι και εγώ αυτή τη στιγμή. Πατ-πατ.
Αλλά όχι, δεν ισχύει αυτό που λες. Και εγώ δεν πιστεύω ότι ισχύει, ναι. Δεν νομίζω. Από την αρχή λένε ότι ο Πέρθ λέει ότι είχε πάρει Νάβας για να κάνει deal με εταιρεία που είχε με φωτοβολταϊκά στην Κωνσταρίκα. Αν είναι έτσι, του κάτσε τυχαία ο πρώτος αριθμός του Κωνσταρικανού Τζόκερ. Τι να πούμε. Ναι. Μεγάλη αλήθεια από το φίλο που γράφει ως Blood ή Mary, άσως από ημίχρονο. Ακόμα και αν διαισθάνεσαι ότι ακολουθεί κρύο ανέκδοτο, το ακούς μέχρι το τέλος επειδή είναι σύντομο. Ο Ζουλιέτ Μπινές ξανά λέει με τη Μάη που στα τηλεοπτικά παίγνια με τα ζευγάρια οραματίζομαι Τσαού να βάζει Τσαού σε να φάει 50 καθαίρες πυριές. Γιατί ρε εσύ. Γιατί έχει κάτι τέτοιο εκεί πέρα σε αυτά τα παιχνίδια. Α, λοιπόν, ο Μπαλωτέλης Σαβάλας λέει το εξής. Η μάνα μου μόλις έκανε το πιο fuck physics σχόλιο. Μου είπε, το ντύσιμο πάνω από το ντύμα πάνω από τον καναπέ θα σε δροσίσει όταν ξαπλώσεις, που κανονικά θα σε ζέστενε λόγω της ποιότητας του από κάτω υφάσματος. Ναι. Μάλιστα. Φίλε του Fight Club, ναι, σε εσένα μιλάω. Σε αυτό το Μουντιάλ έχεις βάλει τον ίδιο αριθμό γκολ με το βασικό φόρ της παγκόσμιας πρωταθλήτριας. Να το θυμάσαι, λέει ο Τραγανός Δέλλας. Ναι. Σε ξένο αφιέρωμα για μύθους του Championship Manager. The name Hjotis is revered as a deity in some worlds. It's a curse word in others, a true man of legend. Μάλιστα. Έτσι. Μικρή αλήθεια. Όταν όλοι πρωτοπήραμε καμπάρι, είπαμε τι τράγανο κόκκινο γλύκισμα θα είναι αυτό, αλλά όταν ήπιαμε ήταν πιο πικρό και από το σε βλέπω σαν φίλο. Λοιπόν, έπαιγε και ο Ιμπραχήμ Σαΐντ είναι καλός DM, με τη διαφορά ότι ο Ιμπραχήμ Σαΐντ δεν κάνει πολλά τάκλιν, ναι. Παίζει καλά, εκτελεί στιμένες φάσεις και μανουριάζει πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε, όχι, δεν είναι σε αυτό το επίπεδο. Όσο έχετε επιχειρήματα, έτσι. Ναι. Ακούγεται ότι η Μπάρτσα θα κάνει πρόταση για το Καντέ της Τσέλσι. Επίσης ο Ραϊόλα πρότεινε το Ποκμπά. Ποιος θα ταιριάζει και ποιον έχει ανάγκη περισσότερο η Μπάρτσα? Εγώ λέω κανένα, έχει το Μπουσκέτς. Χορφέος. Άλλον ένα. Και Μοντέλα βεβαίως. Εντάξει παιδιά, Μοντέλα. Αεροπλανίνο, ναι. Θεούλης. Και στα προηγούμενα CM. Όσο άντεγε η υπερδικούλα του. Πέταγε ο αεροπλανίνο. Εμείς που αστράφταμε και βροντάγαμε με Κροάτισσα πρόεδρο πριν γίνει μόδα, δικαιούμαστε κάποιο παράσημο χιψτεριάς? Βεβαίως. Λέει ο ένα ψαράκι που τη βρόνταγε με Γουάντα. Βεβαίως. Ναι. Ο Βηγιαφανής Ήρωας λέει μεγάλη αλήθεια. Όταν κάνει υπερβολική ζέστη και κοιμηθούμε το βράδυ με ανεμιστήρα, έχουμε την εντύπωση ότι και ο θόρυβος του αυξάνεται σε σχέση με άλλες μέρες. Ναι, μας φαίνονται όλα κάπως τις μέρες που έχει, ναι, πολύ ζέστη. Ναι. Αλλά μίλησε μας για τον ανεμιστήρα. Τι να πω. Ένα δράμα ζούμε. Ζούμε ένα δράμα. Σελάκοβιτς. Σελάκοβιτς είναι απάτη. Το μόνο καλό του Σελάκοβιτς είναι παίζει καλά μια χρονιά και μετά τον πουλάς πάρα πολύ ακριβά. Mm. Βγάζεις λεφτά από το Σελάκοβιτς. Αυτό είναι το μόνο καλό. Πάχαρς δεν έχω πάρει. Λόβρεν για ομάδα του τουρνουά και shortlist χρυσής μπαλάς. Ρίλος φορά τα πέτσινα για να του φύγει το αλάς. Ή πάμε λατραγάνισε αντί λεραμή στο Ντάλλας. Λέει ο Μπερμπατόφ μες στο δάσος όταν ο Γλύκος δεν είναι εδώ. Μάλιστα. Μάλιστα. Εντάξει, μας στέλνετε διάφορα πολύ ωραία εδώ έτσι. Με άλλη G, πρώτα απ' όλα αυτό είναι να τα δεις, δεν είναι να τα πεις. Στην πραγματικότητα. Αμφιβάλλει κανείς ότι αν ζούσε ο Ανδρέας θα είχε στριμώξει πρόεδρο Κροατίας σε σύνοδο κορυφής και θα της είχε δείξει τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματά του. Ναι. Κουτίνιος Νεϊμάρ, πού πάμε χωρίς Τζιόλι? Πούτιν κρατάει εισιτήρια στη Σιβηρία όλοι ή φοράει γάντι Σαραουί, αλλάζουν οι ρόλοι? Λέει ο Κουρμπέλι Ντάνς. Έχω δει λίγα βίντεο του Άλι Τζι και τον θεωρούσα απίθανο. Συνέντευξη με τους Μπέκαμ, μιλάει πριν 15 χρόνια στο BBC για το προκτικό σεξ και πολλά άλλα, από όσα κατάλαβα ένα μικρό ψήγμα της δουλειάς του. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Αρρώστια. Μεγάλη αρρώστια. Είναι ο Ραμί ο Γάλλος Γιώργος Μπόγρης. Μου αρέσει ο παραλληλισμός. Μου αρέσει, δεν μπορώ να πω σίγουρα. Τώρα θέλω λίγο να το σκεφτώ. Πάμε να προφανώς και... Ναι. Δεν ξέρω, θέλω να με επιβεβαιώσεις να μου διαψεύσεις εσύ αυτή τη μεγάλη αλήθεια του Χακίμ Κοντολάζων του Σάβα. Ότι κάθε φορά που ο Sportcaster λέει την εντεκάδα, στον τελευταίο που είναι συνήθως ο Φόρ, λέει πλήρες το όνομά του ενός στους άλλους όχι.
Αν είναι μόνο του ίσω. Δηλαδή να λέει, ξέρω εγώ. Αν είναι ο παιχταρά ομάδα. Γιατί καλά, εδώ και μπροστά ο. Και μπροστά, ξέρω εγώ, ο Μάρκο ο Μπέρκ για παράδειγμα. Δηλαδή, το πει ολόκληρο. Τι ξέρω αν είναι μεγάλη αλήθεια. Εντάξει. Μεσαία. Μεσαία, νομίζω. Ναι. Μεσαία. Νομίζω μεσαία. Ο Κουρτουά στη Ρεάλ, ο Καντέ στην Μπάρτσα, ο Βίλιαν στην Μπάρτσα, ο Αζάρ στη Ρεάλ και οι Αμπράμοβιτς θα γίνουν. Κλέφτες. Έλαντε, έλαντε. Τι είναι αυτό το παιδομάζεμα από την Τζέλσι. Τι πράγμα είναι αυτό. Και αφού είναι τόσο καλή η Τζέλσι, γιατί δεν πήρε πρωτάθλημα πέρυσι. Ναι, πώς θα γίνει δηλαδή, αφού είναι τόσο καλή όλοι οι παίκτες. Τι γίνεται εκεί πέρα με αυτή την ομάδα. Υπάρχουν δύο διαθρώπων, λέει ο Κουρμπελντάς. Αυτοί που λένε υποθηκοφυλακείο και αυτοί που λένε υποθηκοφυλάκιο. Και είναι μεγάλη αλήθεια ότι ελάχιστοι ξέρουν το πρώτο είναι το σωστό. Ναι. Indeed. Γιατί να την επιβεβαιώσει ο ψηλός από την πλούσια εμπειρία του σχολιασμού αγώνων. Ναι. Ναι. Κάποιοι δεν ακούγατε. Δεν ακούγατε 1,5 χρόνο στο Sky μαζί με τον Νίκο Πακάκη στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Δεν ακούγατε. Και παλιότερα επίσης δεν ακούγατε. Παλιότερα λιγότερα. Ναι. Ρίλος με δύο τα account, κορίτσια βάλτε γράσο. Βαϊμάκι στο blackjack γυμνός, ποτέ δεν πάει πάσο. Ή η κουκούνα του παβιό, μισή του καμπιάσο. Λέει, δεν πεινές. Ο Νίκος από Βρυξέλλες έχει την εξής μεγάλη απορία. Όταν κάνουμε μπάνιο πριν κοιμηθούμε, δεν είναι σαν να κάνουμε τα μαθήματά μας από την Παρασκευή. Άκου τώρα τι είπε. Όχι εσύ. Ό,τι να κάνεις πρωί-πρωί που ξυπνάς, ας πούμε. Το καλοκαίρι παίζει το καλοκαίρι κάνεις και βράδυ και πρωί αν χρειαστεί και μεσημέρι. Για διάμεσα και οπότε ξυπνήσεις για κατούρα. Αλλά κάνεις το βράδυ, μην έχεις το πράγμα να κάνεις και μπάνιο τώρα. Να το πω και για πρακτικούς λόγους. Για εμάς που οδηγάμε μηχανή, δεν είναι ότι καλύτερο να κάνεις μπάνιο και να βγαίνεις μετά έξω. Ενώ κάνεις από βραδύς, πέφτεις και τα λοιπά, καθαρός, ωραίος, ξυπνάς το πρωί, πας στη δουλειά σου. Ναι. Το χειμώνα. Το καλοκαίρι είπαμε κάνεις συνέχεια. Όχι όλοι οι συμπολίτες μας, δυστυχώς. Ναι. Δηλαδή, θα έπρεπε κάποιοι να κάνουν περισσότερη προσωπική υγιεινή καθαριότητα. Δυστυχώς, κάποιοι άνθρωποι δεν ξέρω, μπορεί να έχουν διακοπή νερού στην πολυκατοικία. Δεν ξέρω τι γίνεται. Με τη μά που έπαιξα στο κίνο, λέει ο. Δεν μπορώ να διαβάσω το ψευδόνυμό σου. Με τη μά που έπαιξα στο κίνο, τους 4 από τους 6 αριθμούς που βρήκα χθες στο τυχερό μου κουλουράκι σε κινέζικο ρεστοράν και κέρδισα τετράδα. Ορίστε, που δεν πιστεύατε. Ακούγονται φήμες για τόσους παίχτες στη Τσέλσι και δεν ακούγεται για τον Πέδρο, ρε φίλε, λέει ο Ντέιβιντ Οσπλίνα. Ναι, ρε σύ. Τρομερά πράγματα, Ναι, ρε σύ, όντως. Δεν δώσουν επίσημα στιγμή ότι υπάρχει ο αδερφός του Μπουσκέτς σε Ακαδημία της Μπαρσελόνα. Να τους. Ακόμα ένας Μπουσκέτς. Καταπληκτικά. Υπέροχα πράγματα είναι αυτά, λέω εγώ. Μπράβο. Λοιπόν. Μεγάλη κουρούτα φώτα σου. Ήμουν στην ουρά να πληρώσω λογαριασμό, λέει ο πιτογυρολόγος. Μπροστά μου είχα επτάρι μιλφέτο γύρω στα 35 με 40, καλογυμνασμένο, με το οποίο ανταλλάξαμε βλέμματα. Κάποια στιγμή άρχισε να δείχνει εμφανέστατα προς εμένα με τρόπο το λογαριασμό της, όπου είδα ονοματεπώνυμο. Όταν ξεμπέρδεψα, δεν την είδα κάπου έξω δυστυχώς για να της μιλήσω. Έψαξα social media τζίφος. Τι κάνω. Δοκίμασε ελληνικά, αγγλικά, σανσκριτικά, οποιοδήποτε τρόπο γραφής. Πολύ κρίμα τώρα. Πολύ. Πρέπει να ξαναδοκιμάσεις. Πού θα τη βρει. Εκεί από το όνομα, δεν έχει κάτι άλλο. Μα δεν έχει κάτι άλλο. Πάρε 1188, κάνε κάτι. Έλατε. Κάνε κάτι πραγματικά. Χαρίζεται ολοκένουργιο στο κουτί το ψευδόνυμο για το Χατζιβαϊμάκιο και για τον Πάνο Ρίλο. Ραμή πλεμόνια ασίγαστα στις σέλφις με το τρόπαιο. Του Νεϊμάρ ο αλφα αντρικός, θέαμα από τρόπαιο. Ή τέλος τώρα του Μουντιάλ, στοίχημα με κουόπιο. Λέει ο Χακίμ Κοντολάζων του Σάβα. Τι ρωτήσεις είναι αυτές, αν υπάρχει ποτέ περίπτωση να υπάρξει σωτό θεματική εκπομπή. Πώς θα την κάνουμε εμείς αυτή. Αφού δεν έχουμε ιδέα. Δηλαδή τι να κάνουμε. Να έρθετε εσείς εδώ να την κάνετε ευχαρίστως. Ποιος είναι πιο απατεώνας συγγενής. Ο Σιμώνα Ιντζάγκη. Κάπου εκεί κανονικά τελειώνει. Ναι, εντάξει. Κάπου εκεί. Αλλά για πες. Ο Κρόιφ Τζούνιορ ή ο Ρονάλντε Μπουρ. Όχι, εντάξει. Ο Ρονάλντε Μπουρ. Εντάξει, και έχουμε ξαναπεί. Για τον Κρόιφ Τζούνιορ είχε την τσίπα να κάνει καριέρα με το όνομα Ζόρντι. Δηλαδή κάποια στιγμή κατάλαβε ότι είναι πολύ βαρύ αυτό που κουβαλάει στην πλάτη της φανέλας και επέλεξε τον Τζόρντι. Και μπράβο του γι' αυτό. Έτσι.
Έχω φίλο που πάντα έκανε μπάνιο λίγο πριν βγει με τη βέσπα που είχε τότε. Του έκανε, λέει, τρομερό μαλλί όταν στέγνωνε οδηγώντας. Ναι, ειδικά με το λάδι που βγάζει η βέσπα από πίσω, αν ήταν η διχρονίλα, το λούσιμο και το λάδι, πρέπει να γινόταν ένα πράγμα. Τυφλανάχη μπριγιαντίνη. Κομωτηριακό, ναι. Με έχετε καταστρέψει, δουλεύω σεζόν και όταν με ρωτάνε κάτι που χρήζει ηρωνική απάντηση, απαντώ. Και με κοιτάνε σαν τρελό, λέει ο φορναρόλι των φτωχών. Δεν είσαι ο μόνο, φίλε μου. Και εμεί μα έχουμε καταστρέψει, μην νομίζει. Φιλαράκο, εσύ που είδε το λογαριασμό, πήγαινε ρίξε τη στην ασφάλεια και μετά προσποιήσου το DG. Ή μάλλον το DDAG. Χαρίζεται το αδικαιολογείτο στραπών από το Χακίμου Κοντολάζου με το Σάβα. Όπως είπε και ένα στο Facebook, δίνουν 900 ευρώ για κινητό, αλλά δεν δίνουν 5 για αποσμητικό. Εντάξει, ναι. Πιγκουίνε στο έρωτα λέει το εξής. Χώρισα πριν από τα Χριστούγεννα από μια μεγάλη και σημαντική σχέση. Ναι. Όλο αυτόν τον καιρό δεν μπορούσα να κάνω κάτι με καμία κοπέλα, αν και προσπάθησα. Ήμουν λίγο κολλημένο στα παλιά. Τα Σαββατοκύριακα δούλευα σε μια έξτρα δουλειά για να συμπληρώνω εισόδημα. Πριν ένα μήνα περίπου ήρθε ναι το οκτάρι. Αυτή δούλευε για λίγα Σαββατοκύριακα μαζί μας και μετά μάλλον ποτέ ξανά. Είναι η μόνη κοπέλα που μετά από εκείνη τη σκληρή νύχτα του Δεκεμβρίου κάτι μου έκανε. Βλέπω και από αυτή μια ιδιαίτερη συμπάθεια προς τον πρόσωπό μου σχέση με τους υπόλοιπους που δουλεύουμε μαζί. Παρ' όλα αυτά, έχει σχέση 2 χρόνια και το μόνο που ξέρω για αυτή είναι ότι το πρωί δουλεύει σε μαγαζί εστίασης. Τι κάνω? Συγγνώμη, έχει σχέση 2 χρόνια, είπες. Ναι. Χωνομαι. Α, ναι, πώς λόγω της σχέσης της. Πώς, λόγω της σχέσης και ό,τι γίνει, ή αφού έχει σχέση το σέβομαι και περιμένω πότε θα χωρίσει, ή μήπως γνωρίζω και κάποια άλλη στο μέλλον. Αυτό. Αφού έχει σχέση, τι θα κάνεις τώρα, δηλαδή. Τι ρωτάτε. Μη ρωτάτε. Μα τι ρωτάτε, δηλαδή, πραγματικά. Η αγάπη αυτή. Όταν στις παλιές ηλικίες έπρεπε να πάρεις τηλέφωνο την κόμενα στο σπίτι της, η μάνα μου δέχεται τηλέφωνο, ο τύπος την περνάει για τη γιαγιά μου και λέει: παρακαλώ, μου δίνετε την πιο όμορφη δεσποινή του σπιτιού. Και το κλείνει. Λέει ο πυροκύρη Γκοντζάλες. Εντάξει, εποχές εκείνες τότε, έτσι. Έπρεπε να περάσεις από την καγκελαρία για να μπορέσεις να φτάσεις. Ναι, ναι, ναι. Ω, ναι. Και ποιος τη ζητεί, και αυτό, και τι θέλετε, και ποιος εσύ, και ανάγκριση του βαθμού. Και λίγο ψαρωτικά και φαντάζομαι ότι κάποιοι το κάνανε και λίγο καβλαντιστικά. Ναι. Δηλαδή πρέπει να υπήρχαν και τίποτα καβλάντιδες, ναι, πατεράδες που θέλουν να ψαρώσουν τον έφηβο που έπαιρνε τηλέφωνο για να μιλήσει με την κόρη τους. Δηλαδή στάνταρ. Στάνταρ. Μεγάλη αλήθεια εδώ που το γερολόγο. Ο σπίκερ δεν προλαβαίνει ποτέ να τελειώσει τη βασική σύνθεση της εκάστοτε ομάδας πριν φύγει το σχεδιάγραμμα με το σύστημά της. Ναι. Ναι, ρε, εσύ, ισχύει. Φίλοι είχα γνωρίσει νέτο που ήξερα μόνο όνομα στην αρχή. Έμαθα περιοχή που μένει και σχολή, αλλά όχι επίθετο. Δυστυχώς τη λέγανε Μαρία. Έψαξα Μέρη, Μαρία, Μαράκι, Μαριό, ελληνικά και γκρίκλης, τόπο διαμονής, σχολή σε ελληνικά και αγγλικά και τελικά την βρήκα μπαίνοντας στο Facebook κοινής γνωστής και έψαξα τα like σε πρόσφατα αποσταρίσματά της. Είδατε λοιπόν. Άμα θέλει κάποιος. Ε? Άμα θέλει κάποιος. Άμα θέλεις γίνεσαι πραγματικός, πώς το λένε, James Bond. Έτσι. Βαϊμάκη, είσαι πιο γλάστρα στην εκπομπή και από το Ραμί στη Γαλλία. Λέει ο Σεμπά Θαλασσινός. Ελπίζω να έχω και άλλα κρυφά χάρισματα του Ραμί, θα έλεγα, ενδεχομένως. Έτσι. Έτσι. Νίκος Ματσαπλόκος αλήθειας, βεβαίως. Εντάξει, ναι. Παιδιά, το παιχνίδι είναι από το εγώ δεν έχω ασχοληθεί μετά το σύνδρο, να σας πω την αλήθεια. Ιδιαίτερα με παιχνίδια. Οπότε δεν έχω να προτείνω κάτι. Σε ασχολείσαι με τίποτα. Κάτι, πες κάτι διδακτικά. Όχι, ναι. Κάτι λιγοστά αλλά, και όχι μανατζερικά. Αλλά τέτοιου τύπου, όχι, ναι, όχι, όχι μανατζερικά. Όχι. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, ωραία. Off we go, my friend. Κιόλας. Ποιο, 12. Κιόλας, 12. Είναι, λοιπόν, ευχαριστούμε θερμά Παναγιώτη Ρίλο και Σταύρο Χονδροθύμιο. Ευχαριστούμε πολύ ένα στον άλλο και ένα στον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο. Το πρώτο τελευταίο τη σεζόν, να πούμε. Μπράβο. Μπράβο. Όλοι εδώ, όλοι εδώ. Καληνύχτα. Sport FM 94,6.